σηκώστε τα χεράκια λίγο. Γιατί είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Που σε κρατά ζωντανό. Δεν είναι η Κύρκη, η μάγισσα, του σεξ ιδέα. Η Καλυψό, η ναυσικά με του μπαμπά τα λεφτά. Δεν είναι η θάλασσα, ο ήλιος, τα χαμένα νησιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατάει ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό ουρανό. Do no wrong, and when I hold you in my arms,
my shoulder and spine. I feel nice, my shoulder and spine. So nice, so nice, I got you. Έχει ανοίξει, μήπως έχει κανένα. Καλησπέρα. Νίκη, είναι κλειστό. Αν έχω ανοίξει. Μήπως έχει κανένα volume το ίδιο το μικρόφωνο. Το έχω ανοίξει και αυτό. Νομίζω ότι τώρα δουλεύει γιατί με ακούω. Πρέπει να δουλεύει. Α, οκ. Έγινε. Μάλλον ήθελε να ακούσει εσένα, έγινε. Ευχαριστώ. Οκ, έγινε. Γεια. Μάλλον έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Ήθελε να ακούσει το Λεωνίδα, μάλλον. Ωραία, ναι, ακουγόμαστε. Καλημέρα. Συγγνώμη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχω συνηθίσει τις καλημέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είμαι στη Γεωργία. Και ο Νίκος, πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια, αφού πριν δεν ακουγόμασταν. Δεν ακουγόμασταν, αλλά τουλάχιστον είχαμε καλή μουσική. Ναι, αυτό πάλι καλά. Και είμαστε το Radio Pin Project. Και παρέα θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες από τη συχνότητα του Samano Radio. Mm-hmm. Του Θείου Λεωνίδα, τον οποίο ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά πάρα πολύ. Καλά, εννοείται αυτό. Και μπορούμε να τον ευχαριστούμε σε κάθε εκπομπή. Ναι, γιατί όχι. Σάββατο απογευματάκι σήμερα. Πώς έχει ο μήνας σήμερα, 8. 8. Έτσι για ιστορικούς λόγους και μόνο. Έτσι, ναι. Αύριο είναι η γιορτή της μητέρας. Ναι. Γιορτάζεις. Γιορτάζω αύριο, ναι. Δεύτερη χρονιά φέτος. Και αυτό είναι και μια καλή πάσα να το πάρουμε λίγο. Στην προηγούμενη εκπομπή που ήταν και λίγο δοκιμαστική, είχαμε πει τι είναι το Pin Project. Mm-hmm. Αλλά δεν προλάβαμε να κλείσουμε. Ήταν και τα τεχνικά, λίγο οι χρόνοι και όλα αυτά. Για ναι, να δεν το κλείσαμε. Επειδή ξεκινήσαμε πώς, να το κλείσουμε με το τι κάνουμε. Πώς ξεκίνησε το Pin Project. Σωστά. Και πού βρίσκεται τώρα το Pin Project και τι κάνει. Βασικά τα... Ναι, και συνεχίζω, γιατί με έκοψε λιγάκι εδώ πέρα ο συνοδοιπόρος. Ο Ιχολίπτης. Όλα ξεκίνησαν στη Βραζιλία για το που βρισκόμαστε τώρα, Για το... Συγγνώμη, σέχασα. Για το που βρισκόμαστε τώρα, λέω. Ναι. Όλα ξεκίνησαν στη Βραζιλία. Γιατί στη Βραζιλία? Γιατί εκεί ήταν που αναρωτήθηκα. Α, το σε σχέση με το τι κάνουμε τώρα εννοείς. Ναι. Ναι, συγγνώμη, δεν σε παρακολούθησα. Ευχαριστώ. Ναι, να πούμε ρε παιδί μου τέλος πάντων στους ακροατές ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Αλιβέρι στην Εύβοια. Εδώ είναι ο εντός εισαγωγικών μόνιμος τόπος κατοικίας. Ναι, μπράβο, μ' άρεσε το εντός εισαγωγικών. Πάντα. Το μόνιμος. Και το Radio Pin Project θα το βάζουμε και μια ανατελεία. Αν είναι να το κάνουμε trademark αυτό. Ναι. Με 2 παιδιά. Το Φίβο και την Αλίκη. Και λίγο περίπου από εκεί που ξεκίνησαμε πριν ξεκινήσει το Pin Project. Κάπως έτσι. Ναι. Εμείς έχουμε επιστρέψει στην Ελλάδα
το Φλεβάρι του 2019. Φύγαμε τον Απρίλη του 2012, περίπου 7 χρόνια. Και η αφορμή, από εκεί που λέει η Γεωργία η Βραζιλία, η αφορμή ήταν η... Εγώ πότε θα γίνω μάνα. Αυτό. Να καλησπερίσουμε και τα παιδιά από το chat. Όσοι γράφουν, τέλος πάντων, μπορεί κάποιοι να ακούνε και να μην γράφουν. Η Σεμέλη, είναι η γνωστή Σεμέλη, ερωτηματικό με παρένθεση. Την Άσπα, τον Team Leo Hooligan, την Ειρήνη, Τουτού, το Γάλλο. Καλώς τον. Αυτούς βλέπω προς το παρόν. Και άμα ξεχνάμε κανένα, συγγνώμη. Λοιπόν, ναι, το εγώ πότε θα γίνω μάνα είναι η γνωστή ιστορία του Αρακαζού, την οποία θα την πούμε κάποια στιγμή αναλυτικά. Εντάξει, αλλά... πες τώρα, αναλυτικά, τι να πεις αναλυτικά. Απλά είπα εγώ, ρε Νικολάκη, θα γίνει, θα κάνουμε κανένα παιδί ή δεν συγγίνουν, ταξιδεύουμε για όλη μας τη ζωή. Εντάξει. Το σκέφτηκε και ο Νικολάκη και σου λέει, ναι, ok, why not. Ναι, δεν έγινε έτσι ακριβώς. Τώρα θες να πεις όλες τις λεπτομέρειες. Γι' αυτό που θα την πούμε στη μία αναλυτικά. Καλά, κάποια στιγμή άλλη, όταν αυτό φτάσουμε ακριβώς. Στη Βραζιλία. Αυτό, ναι. Όταν φτάσουμε λοιπόν, στη Βραζιλία. Εν πάση περιπτώσει, ναι, η ζωή μας γενικότερα έχει χωριστεί πριν και μετά το Pin Project. Πριν το περιγράψαμε στην προηγούμενη εκπομπή τι περίπου κάναμε. Το Pin Project είναι περίπου αυτό που περιγράψαμε και θα συνεχίσουμε να περιγράφουμε τέλος πάντων. Και το τώρα, η ζωή μετά το Pin Project. Αυτό ότι έχουμε δύο παιδιά, το ένα βρίσκεται στην αγκαλιά σου, είναι 14 ημερών. Βασικά είναι στην αγκαλιά. Αν ακούσετε τίποτα, ρε παιδί μου, είναι ένα μωρό να κλαίει. Είναι το αλικάκι μας, εντάξει. Λοιπόν. Ο Μπόμπυρας είναι στη γιαγιά του. Ο Μπόμπυρας είναι στη γιαγιά του σε καραντίνα. Λοιπόν, ψάχνουμε σιγά σιγά να δώσουμε μία δομή, μία φόρμα τέλος πάντων, να έχουμε έναν ήρμο στην εκπομπή, μην μιλάμε απλά. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα τραγουδάκι τώρα, να το βρούμε λίγο και μετά θα ξεκινήσουμε, σκεφτήκαμε, να ξεκινήσουμε με το, να ανοίγουμε το βιβλίο τυχαία σε κάποιο κεφάλαιο, σε κάποια σελίδα και να κουβεντιάζουμε πάνω σε αυτό, ή ένα από τα δύο βιβλία τέλος πάντων και θα... Ναι. Έχουμε τροφή για σκέψη και δική μας και δική σας. Τι άλλο. Ρωτήσεις γράφτε στο chat, εμείς τα βλέπουμε και τις απαντάμε. Και τι άλλο είχαμε πει. Αυτό για σήμερα. Okay. Τώρα, ναι. Και, συγγνώμη. Και σήμερα είπαμε θα μιλήσουμε λίγο για το budget, για το οικονομικό. Ωραία, μην τα λες όλα τώρα. Ναι, αυτό θα είναι το τυχαίο άνοιγμα του βιβλίου. I'll be sitting in the evening calm, watching the ships roll in, then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε χωρίς να το διακόψουμε. Look like nothing's gonna come my way. Thank you.
en las áridas regiones de la América del Norte. Se agarraron a balazos policías y ladrones, Don Mix, Bull Jones, Bill Boy y McCoy. Habían robado la hacienda del papá de la muchacha, burlaron a los sherifes que andaban de mala racha. Mas llegaron los muchachos y a todos dieron pelea. Como se creían muy machos, empezó la balacera. Con Mix, Bull Jones, Bill Boy y McCoy. ¡Vamos, Tom! ¡Vamos! Duraron los ladrones ni dos horas de balazo. Con tamaños pistolones les ganaron los muchachos. Don Mix, Bull Jones, Bill Boy y McCoy. Pero el jefe de la banda se peló pa' la frontera. Y ahí en una encrucijada perdió hasta la cartuchera. Y el muchacho más sabroso también tiró su pistola. Y peleando a mano limpia le atizó tremenda soba. Don Mix, Bull Jones, Bill Boy y McCoy. La cinta dejó problemas pendientes. Con quien se quedó la chica si eran cuatro pretendientes. Don Mix, Bull Jones, Bill Boy y McCoy. Sin embargo, en la pantalla la película da cuenta de dos horas de metralla y está el cine que revienta. Ya con esta me despido, dando un dato muy curioso, que duraron los balazos de las 6 hasta las 8, Don Mix, Bull Jones, Bill Boy y McCoy. Just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Πάλι πίσω, ακούσαμε Τσάβα Φλόρες, ένας πολύ πολύ γνωστός μεξικανός μαριάτσι. Η μαριάτσι είναι αυτή με τα καπέλα τα μεγάλα και τα χρυσοπίκυλτα τα... Στο Μεξικό. Στο Μεξικό. So I guess I'll remain the same, sitting here resting my bones. Ξεχνάς να πεις κάποιες λεπτομέρειες. Έχει αυτό έχω εσένα εδώ πέρα για να, τα, για να μην συμπληρώνεις. Μαριάντσι αυτή με το μεγάλο καπέλο. Α, ωραία. Καταλάβαμε. Στο Μεξικό λοιπόν. Στη Γουαδαλαχάρα. Για να γίνει. Sitting on a darker bay, wasting time. When they gather round and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he look into my eyes. Δικό σου. Έτσι να πω τι τώρα, έχασα τον ηρμό μου. Όλο με κόβεις. Ναι, με βρίζει εδώ πέρα γιατί το κόβω και δεν την ενημερώνω. Αλλά μου βγαίνει αυθόρμητα. Έχω σκάσει κιόλας. Τι ζέστη είναι αυτή ρε παιδιά σήμερα. Είχαν πει ότι ο... θα ανέβει ο υδράργυρος. Λίγο απότομα ανέβηκε ο υδράργυρος όμως. Λοιπόν, τέλος πάντων, για τους Μεξικανούς λέγαμε, σε πήγα πάλι, σε είδα, πήγα να το ξανακόψεις. Πες. Λοιπόν, απλά θέλω να πω ότι αγαπημένο Μεξικό,
Έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το Μεξικό όταν θα έρθει η ώρα. Και σήμερα είπαμε ότι θα μιλήσουμε για το οικονομικό. Είπαμε πρώτα να πούμε, ναι, για το να κάνουμε μια σύνοψη των χωρών και γενικότερα του οδηπορικού, του road trip. Μπράβο, ναι, να έχει μια εικόνα. Κλίμα, ναι. Μια μικρή παρένθεση, ρώτησε η Άσπα για τα βιβλία και έβαλε ένα link. Έχουμε δύο βιβλία εκδόσει. Το ένα είναι δωρεάν, είναι e-book, μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν. Πατήστε το link στο chat και ακολουθήστε τις οδηγίες. Είναι όλα μηδέν, σαν να το αγοράζατε, δεν θα ζητήσει κάρτα και θα το κατεβάσετε σε computer, είναι πιο εύκολο, και σε κινητό γίνεται. Αυτά, για να είμαστε στην ίδια σελίδα όσοι θέλουν να το έχουν και μπροστά τους το βιβλίο, κλείνει παρένθεση. Οπότε ξεκίνα λίγο με το οδηπορικό. Απρίλη λοιπόν του 2012, ξεκινάμε από Ελλάδα και με καραβάκι περνάμε απέναντι η Ιταλία. Διασχίζουμε το Σκάνι, λίγο βόρεια της Ιταλίας και μπαίνει. Εμένα έλεγες να μην λέω λεπτομέρειες και μου λες για την Τοσκάνη και τη Βόρεια Ιταλία. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία. Και από εκεί με καραβάκι περνάμε απέναντι Μαρόκο. Όπα, εσύ θα φτάσεις σε Βραζιλία, έτσι πώς το πας. Πιο αργά. Μετά το Μαρόκο. Α, θα ήταν ωραίο άμα βάζετε και το Google Maps να έχετε και ένα χάρτη μπροστά σας. Έτσι λιγάκι να ταξιδέψετε κι εσείς μαζί, ναι, με εμάς. Ναι, όποιος είναι εύκολο, αν είσαι από λάπτοπ, τώρα από κινητό δεν ξέρω πόσο μπορείς να έχεις, 4-5 καρτέλες. Όποιος μπορεί ρε παιδί μου και θέλει, ναι, εννοείται αυτό. Μετά από Μαρόκο συνεχίσαμε Μαυριτανία, Σενεγάλη, Γουινέα, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα. Όπου από εκεί, από την Γκάνα, εμείς πήραμε αεροπλάνο και πετάξαμε Νότια Αφρική και το αμάξι, το τζιπάκι που είχαμε, το στείλαμε με κοντέινερ κάτω Νότια Αφρική και αυτό. Και ο λόγος που το κάναμε αυτό και δεν συνεχίσαμε ο δικός ήταν γιατί δεν θέλαμε να διασχίσουμε κυρίως την Ιγυρία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο ο δικός. Βέβαια όλοι όσοι γνωρίσαμε το είχαν κάνει και πριν και μετά από εμάς. Εμείς κρίναμε ότι ήταν λίγο, ήταν και αρχή του ταξιδιού. Είχαμε περάσει 3 μήνες από την Ελλάδα στην Γκάνα. Το είχαμε κάνει λίγο γρήγορα αυτό το κομμάτι, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Ναι, τι. Όχι, εσύ θα λίγο ξυνώσουν. Όχι, απλά ξυνόμουν. Δεν ήταν νόημα κάτι. Α, όχι. Σαν το Δόγκανο που λέει το πιες αυτό, το πιες. Συνέχισε. Εδώ να πούμε πάλι έτσι παρένθεση, γιατί συνέχεια με παρενθέσεις θα είμαστε, ότι γενικότερα στο ταξίδι, επειδή δεν είχαμε συνέχεια ίντερνετ, είχαμε πάρα πολλές ελληνικές σειρές και ταινίες γενικότερα και ελληνικές και ξένες. Σειρές είχαμε στο σκληρό και τις βλέπαμε συνέχεια, οπότε έχουμε δει απίστευτα πολλές φορές Δόγκανο, Κάκαλο, Αυθαίρετους, Απαράδεκτους, Εγκλήματα, Dolce Vita, Παραπέντε, 50-50, ξεχνάω κάτι. Αυτά. Αυτά νομίζω. Ναι. Λιώσαμε. Α, και σε αγαπάμε, αγαπάς. Ναι, σε αγαπάμε. Είμαστε, πώς το λένε, η γενιά που τα πρόλαβε όλα αυτά όταν πεζόντουσαν. Είμαστε το 83 γεννημένοι, οπότε είμαστε και πολύ οικία. Ναι. Κλείνει παρένθεση. Κλείνει παρένθεση. Γενικότερα να προειδιάσουμε λίγο το τσακουρατές, ρε παιδί μου. Τις προτιμήσεις μας, τέλος πάντων. Με κάποιους μπορεί και να ταυτιζόμαστε, με κάποιους όχι. Λοιπόν, οπότε μετά την Γκάνα περνάμε Νότια Αφρική. Μετά την Νότια Αφρική πηγαίνουμε Ναμίμπια, Ποτσουάνα, Μοζαμβίκη, Σουαζιλάνδη, πίσω Νότια Αφρική, Ζιμπάμπουε, Ζάμπια, Ουγκάντα, Ρουάντα, Κένια, μπορώ να ξεχνάω καμιά χώρα, Αιθιοπία, Σουδάν, Τανζανία είπες. Τανζανία. Ναι, Τανζανία, μετά Ουγκάντα, Ρουάντα, Κένια, Αιθιοπία, Σουδάν, Αίγυπτο, Ισραήλ,
Εκείνη την περίοδο πάλι υπάρχουν κάποιες κάποιες πολεμικές διενέξεις, πόλεμοι, εμφύλοι, τα πάντα όλα στη Συρία, στην Αίγυπτο, και δεν μπορούμε να περάσουμε από την Αίγυπτο προς Ευρώπη. Οπότε πηγαίνουμε Ισραήλ, βάζουμε το ζίκο, το τσιπάκι σε πλοίο, εμείς πετάμε και επιστρέφουμε στα γενέθλιά σου, Μάρτιο του 2014 στην Ελλάδα. Εκεί πέρα κάνουμε ένα διάλειμμα 9 μηνών, πηγαίνουμε στην Νίο, δουλεύουμε σε ένα ιταλικό εστιατόριο, μαζεύουμε λεφτά, πουλάμε το τζιπάκι, αγοράζουμε βανάκι, τη λεγόμενη χαρά, αναδιοργανωνόμαστε, εξοπλιζόμαστε και φεύγουμε Γενάρη του 2015, Ευρώπη, Βαλκάνια, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Πολωνία, Γερμανία, Ολλανδία και ξανά πίσω Γερμανία. Στέλνουμε το αμάξι με πλοίο από τη Γερμανία στον Καναδά. Εμείς πετάμε στον Καναδά. Ναι, συνέχισε. Καναδά, Αλάσκα, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό, Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ. Τι ήταν κάτω από το λιστό? Κούβα. Αχ, πήγαμε και στην Κούβα, ναι, πήγαμε και Κούβα. Και μετά πίσω Μεξικό πάλι, και μετά Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ, Νικαράγουα, Ονδούρας, απλά τη διασχίσαμε τη χώρα. Νικαράγουα και κάτι άλλο, Κωνσταρίκα. Κωνσταρίκα, ωραία Κωνσταρίκα. Παναμάς, Κολομβία. Από Παναμά, Κολομβία, εμείς παίρνουμε αεροπλάνο, το αυτοκίνητο μπαίνει σε κοντέινερ, δεν υπάρχει οδική σύνδεση. Κολομβία, Εκουαδόρ, Περού, Βολιβία, ξανά πίσω στο Περού και μετά Βραζιλία, Παραγουάι, Αργεντινή και πίσω Ελλάδα. Λίγο χιλί, μια εβδομάδα. Ναι, μπράβο, και πήγαμε και λίγο χιλί, ναι. Ναι, και το τελείωμα του ταξιδιού από Αργεντινή πίσω Ελλάδα το Φλεβάρι του 19 είναι που είμαστε ήδη έγκυος. Εμείς θέλουμε να γεννήσουμε κάπου Βραζιλία, Αργεντινή. Δεν μας κάθεται για διάφορους λόγους που θα πούμε πιο μετά. Οπότε αυτό κρατάει. Α, και ενδιάμεσα στο Περού έχουμε έρθει 2 μήνες Ελλάδα. Τα Χριστούγεννα δηλαδή 17 προς 18 έχουμε έρθει πάλι Ελλάδα. Είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε Ελλάδα για δουλειές, ένα δίμηνο. Αυτό. Οπότε όλο αυτό έχει κρατήσει 7 χρόνια με αυτά τα 2 μικρά κενά, το ένα μεγαλύτερο, το άλλο μικρότερο, που ήρθαμε Ελλάδα. Που διαπιστώνουμε ότι και η Σεμέλη πλέον έχει μεγαλώσει. Τελικά η Σεμέλη στο chat είναι η γνωστή Σεμέλη από την Χαλκίδα. Πολλά φιλιά. Πολλά, πολλά φιλιά. Και στον μπαμπά ακόμα και περισσότερα στο φιλιά. Και στον μπαμπά εννοείται. Λοιπόν, παίζουμε άλλο ένα τραγουδάκι στο ημίωρο. Έχουμε φτάσει και ξαναερχόμαστε να συνεχίσουμε. Mis labios besando tus labios, no sé, piénsalo. Tú y este sábado bien infestados, no sé, piénsalo. Tú y yo tomando en la misma botella, pasando al gusto sin tener atracción. Sigue tu instinto, sentirás bonito, por favor, ya no me la hagas de emoción. Piénsalo. Me gusta este gusto, pa' que no. Presumir, pero soy buena opción. Bonita pareja haríamos tú y yo. Piénsalo. Y suena y suena MDS chiquitita. ¡Ja, ja!
en el rancho montando a caballo, no sé. Piénsalo. Tú y yo en la cena bajo las estrellas, no sé. Piénsalo. Tú y yo tomando en la misma botella, pasando el abuso, sintiendo atracción. Sigue tu instinto, sentirás bonito, por favor, ya no me la hagas de emoción. Piénsalo. Me gusta este gusto, pa' que nos hacemos. Te llevo la banda y nos amanecemos. Seré detallista, me encantas la neta. Te lleno de rosas mis dos camionetas. No es por presumir, pero soy buena opción. Bonita pareja haríamos tú y yo. Piénsalo. Πάλι πίσω. Πάλι πίσω. Σήμερα ο Νικολάκης έχει διάθεση έτσι μεξικάνικη. Θα μας πήξει το μεξικάνικο, να ξέρετε σήμερα. Ναι, άμα με αφήσει εμένα θα παίζω μόνο φολκλόρ, λαϊκό. Αυτά που ακούμε είναι λίγο... Στα ελληνικά δηλαδή τίνουν λίγο προς το σκυλέ. Αυτό είναι το σκυλέ το μεξικάνικο. Γενικότερα το μεξικό είναι πολύ φολκλόρ, ούτως ή άλλως. Καλά, από... είναι ένα φολκλόρ όλο από... Πιο μετά, όχι. Πιο μετά θα παίξω μια άλλη μπάντα πολύ γνωστή μεξικάνικη, που θα καταλάβετε και τη διαφορά. Αυτό που ακούσαμε είναι μπάντα Sinaloense, λέγεται το συγκρότημα, το Piénsalo, σε σκέφτομαι. Το σκέφτομαι, σε σκέφτομαι, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Το Sinaloense είναι και καλά, πώς λέμε, είναι από την επαρχία του στη Σιναλώα, πώς λέμε, μακεδονική τάξη, από τη Μακεδονία. Λέμε Ήπειρος. Ναι. Όχι, απλά ήθελα να πω ότι η Σιναλώα είναι από τις πιο κακόφημες επαρχίες του Μεξικού. Και από εκεί είναι και αυτός ο El Chapo, ο γνωστός τέλος πάντων που έχει δείξει στο Netflix, έχει κάνει και χειράνη. Αυτό ήθελα να πω για να κάνουμε και να δώσουμε και τα credits στους μουσικούς για τη Σιναλώα που είπες και το Μεξικό. Ναι. Αυτό. Άντε, να πάμε τώρα και στη συνέχεια της εκπομπής. Και στο τυχαίο άνοιγμα του βιβλίου, το οποίο όντως όλος τυχαίος θα πέσει πάνω σε αυτό που έχουμε προετοιμάσει. Καλά, δεν το έχουμε προετοιμάσει. Απλά όχι. Είναι... Απλά σκεφτήκαμε... Είπαμε... Ναι, ότι... Ναι, πες. Να πω. Ναι, πες. Για να μην βρεις ο Γάλλος μετά. Όχι, πες. Σκεφτόμαστε πολλές μέρες τώρα, αν δώσουμε κάποια φόρμα στην εκπομπή, πώς να το κάνουμε. Και τέλος πάντων προκρίθηκε η ιδέα του να ανοίγουμε είτε το ένα βιβλίο είτε το άλλο, είτε το Traveling είτε το 69 Fuck. Ή τυχαία είτε όχι, τέλος πάντων, και να παίρνουμε ένα θεματάκι από εκεί, το οποίο θα κουβεντιάζουμε παρέα με ιστορίες και όλα αυτά, και θα συνδυάζουμε την εμπειρία με κάποια ταξιδιωτική γνώση, με κάποια τρελή ιστορία, θα συνδυάζουμε τέλος πάντων όλα. Αυτό. Ξεκινάμε έτσι, κάποιες εκπομπές μπορεί να είναι και θεματικές, να είναι ξέρω, 2 ώρες Μεξικό, που δεν θέλεις 2 ώρες, θέλεις 22 ώρες, αλλά κάποιες εκπομπές μπορεί να είναι θεματικές, με χώρα. Κάποιες άλλες να είναι, έχουμε και κάποιες άλλες ιδέες στο μυαλό. Σήμερα τέλος πάντων είπαμε να κάνουμε αυτό και εντελώς τυχαία, επειδή είναι και η πιο συχνή ερώτηση που δεχόμαστε, το πού βρήκατε τα λεφτά, πώς χρηματοδοτείτε, όλο το οικονομικό σκέλος, ναι, για ένα τέτοιο πράγμα, για ένα τέτοιο project. Το έχουμε αναλύσει 7 χρόνια, το έχουμε μελετήσει, το έχουμε ξεφτυλίσει. Οπότε είπαμε να κουβεντιάσουμε αυτό σήμερα. Στο βιβλίο το e-book το δωρεάν, το 69 Fuck, είναι οι ερωτήσεις, εντάξει δεν πήγαμε τώρα σε τυχαίες σελίδες,
Είναι η ερώτηση 7, 8. Η μικρή Αλίκη εδώ πέρα προσπαθεί να επικοινωνήσει. Αγκομαχή. Η 7, η 8, η 9 και η 10 έχουν να κάνουν με όλο το οικονομικό κομμάτι. Αυτά. Οπότε θα κουβεντιάσουμε σήμερα για το μάμαλο. Για το μαρούλι. Το μαρούλι. See me in misery. Come on, baby, see about me now, yeah. Hey, hey, all right. See the girl with the red dress on. She can do the burlesque all night long, yeah, yeah. What I say? Λοιπόν, έχω ανοίξει όλα μου τα τευτέρια εδώ πέρα για αρχή, γιατί είναι από, αν πούμε ότι η κεντρική ερώτηση είναι που βρίσκατε τα λεφτά και όλα αυτά, το πόσο κοστίζει. Ωραία. Λοιπόν, μετά από 1419 ημέρες ταξιδιού. Ωραία. 1490. 19 λέει εδώ, ρε. Α, συγγνώμη. Αυτό δεν πληθεί. Άλλο το Excel, άλλο τα δικά μας. Αυτό είναι το Excel. Ναι. Έχουμε εξοδέψει ημερησίως 28 ευρώ και 90 cents. Το οποίο επί 30 μας κάνει 867 ευρώ. Άρα εμάς αυτό το ταξίδι μας τύχησε μηνιαίως για 1400 τόσες μέρες 867 ευρώ το μήνα. Αυτό, ναι. Will be my. Θέλει και η Αλίκη να μιλήσει, να πει κάτι. Η Αλίκη σου κάνει. Άκουσε τα λεφτά η Αλίκη τα οποία έχουμε δώσει και σου λέει κάτσε ρε μεγάλε. Λοιπόν, βέβαια, επειδή τα νούμερα κάποιες φορές λένε την αλήθεια, κάποιες φορές είναι ψυχρά, αυτό είναι το μέσο όρο. Στην Αφρική, όπου κάτσαμε, μισό λεπτό, κάτσαμε στην Αφρική 690 ημέρες. Περάσαμε στην Αφρική και την Ευρώπη αυτό το μικρό κομμάτι. Το ημερήσιο ήταν 39,50. Δηλαδή η Αφρική ήταν πιο ακριβή ήπειρος γενικότερα. Στην Αμερική... Μας βγήκε πιο ακριβά γιατί λόγω του αμαξιού που ήμασταν... Μέναμε πολύ σε κάμπινγκ βασικά στην Αφρική. Ναι, σε προστατευμένο περιβάλλον τέλος πάντων, αυτό θες να πεις. Ναι, κάμπινγκ ήταν. Πληρώναμε, ναι. Αυτό θέλω να πω, ότι πληρώναμε, ναι, για τη διαμονή σχεδόν κάθε μέρα. Ο λόγος που μέναμε σε κάμπινγκ ήταν ότι επειδή το αυτοκίνητο είχε σκηνή οροφής από πάνω και άνοιγε, ναι, δεν μπορούσες να πας οπουδήποτε και να ανοίξεις μια σκηνή οροφής, γιατί ήσουν λίγο κάρφωμα. Μερικές φορές μπορεί να μην ήταν ασφαλές, το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Κάποιες φορές μπορεί να ήταν ασφαλές, πάλι δεν το γνωρίζαμε, αλλά η επιλογή ήταν ότι δηλαδή 8 στις 10 φορές στην Αφρική. Και στις 23-24 χώρες πόσες ήταν, επιλογή ήταν να ψάξουμε να βρούμε κάποιο κάμπινγκ και όχι μια γωνιά του δρόμου, το οποίο το κάναμε μετέπειτα στην Αμερική με το βαν. Το οποίο με ήταν... Το βαν ήταν 8 στις 10 μέρες, μέναμε κάπου όπου βρίσκαμε. Αυτό. Οπότε η Αφρική ήρθε, η Αμερική γενικότερα, πώς το λένε, top to bottom που λένε, από Καναδά μέχρι και Αργεντινή, ημερήσιο. Μέσο όρο 23,70, δηλαδή έχουμε σχεδόν 13 ευρώ διαφορά από την Αφρική. Αλλά συνολικά, άμα θέλετε να κρατήσετε ένα νούμερο, είναι 28,90 την ημέρα, 870 ευρώ το μήνα. Με 870 ευρώ το μήνα, εμείς καλύπταμε, να σου πω τι κατηγορίες εξόδων καλύπταμε. Λοιπόν, καλύπταμε τη διατροφή μας. Ψώνια στο σούπερ μάρκετ, ψώνια σε αγορές, λαϊκές... Εστιατόρια, street food,
τρόφι. Ό,τι είχε να κάνει τρόφι, με ναι, τρόφι, ναι, να γεμίσει το στομάχι. Καλύπταμε τη διαμονή μας, κυρίως κάμπι, κάποιες φορές ελάχιστες μέναμε σε hostel, άμα δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε στο βάνι, στο τζιπάκι. Σε πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις μπορεί να μείναμε και σε κανένα ξενοδοχείο. Εκτός από το Μαρόκο εκείνη τη βραδιά στο Ραμπάτ, θυμάσαι κάτι άλλο? Εγώ δεν παραθυμηθώ. Ξενοδοχείο. Όχι. Στη Γουαδαλαχάρα εκείνο το ξενοδοχείο που δεν μπορούσαμε να στήσουμε. Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλο ξενοδοχείο. Εντάξει, στην Κούβα ήταν πάλι κουβανέζικο Airbnb. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Τα καύσιμα. Επισκευές και συντήρηση του αυτοκινήτου, βλάβες, τα πάντα όλα. Όλα τα έξοδα που είχαν να κάνουν με τη διάσκηση των συνόρων. Βίζες, άδειες για το αυτοκίνητο, δασμούς, κάποιες χώρες έπρεπε να κάνουμε απεντόμωση για να μπει το αυτοκίνητο, ελάχιστα πρέπει να ήταν 1-2 χώρες στην Αμερική. Γενικότερα οτιδήποτε νόμιμο χαρτάκι σου λέγανε αυτό 2 δολάρια, αυτό 5 ευρώ, όλο αυτό το κομμάτι ήταν έξοδο. Όλες οι μεταφορές πήραμε συνολικά 5 καράβια. Από Πάτρα, Ιταλία, από Ισπανία, Μαρόκο, από Γκάνα, Νότια Αφρική, από Ισραήλ, Αθήνα, Λαύριο, από Γερμανία, Χάλιφαξ, Καναδά, από Κολομβία, από Παναμά, Κολομβία και από Αργεντινή, Βέλγιο. Αυτά όλα τα και τα αεροπλάνα που εμείς παίρναμε. Όλες οι μετακινήσεις, όλες οι χρεώσεις, δηλαδή διόδια κυρίως, διόδια, την ασφάλεια που βγάζαμε σε κάθε χώρα, καμιά γέφυρα. Στην Κολομβία θυμάστε το τι διόδιο πληρώναμε. Και στην Βολιβία, το σκηνάκι που σηκώνανε. Αχ ναι, σηκώνανε ένα σκηνάκι. Αυτό. Για να σε σταματήσουν. Anyway. Επίσης έξοδα, εισιτήρια τρένων, λεωφορείων, ταξί, όπου χρειαζόταν να πάρουμε τέλος πάντων, μικρό έξοδο. Όλο το κομμάτι του, το τουριστικό, το sightseeing, εισιτήρια, εισόδους σε χώρους, σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, σουβενίρ, αγορά σουβενίρ, αναμνηστικά, όλα αυτά, ένα κομμάτι έξοδο ήταν και αυτό. Άλλο ένα έξοδο είχε να κάνει με τις τηλεπικοινωνίες, κυρίως να αγοράσουμε τοπική SIM card για να έχουμε ίντερνετ συνέχεια. Τι άλλο, ναι, και ένα πάρα πολύ πάλι μικρό κομματάκι είναι ότι όλες οι προμήθειες πληρώναμε στις τράπεζες για να κάνουμε ανάληψη. Εμείς όλα τα χρόνια χρησιμοποιούσαμε Alpha Bank, γιατί αυτή την τράπεζα είχαμε από πάντα. Η Alpha Bank λοιπόν, μέχρι και το 19 που εμείς σταματήσαμε να ταξιδεύουμε, κρατούσε 4,40 €. Σε κάθε ανάληψη. Μέχρι 500 ευρώ. Εμείς παραπάνω 500 δεν είχαμε να τραβήξουμε. Οπότε αυτά καλά. Αλλά αυτά τα 4,40, άμα τα βάλεις κάτω σε 7 χρόνια, είναι ένα αξιόλογο νούμερο. Και αυτά τα 867 ευρώ που είπαμε στην αρχή, που είναι ο μέσος όρος αναμήνα σε βάθος 7 χρόνων, δίνονταν σε αυτές τις κατηγορίες των εξόδων που σας είπαμε. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με ταξίδι, με road trip, με ένα όχημα, δηλαδή αυτοκίνητο ή μηχανάκι. Αν πεις ότι πας με backpack, π.χ. ή με ποδήλατο, δεν έχεις το καύσιμο, δεν έχεις επισκευές. Ναι. Κάποια τα έχουν όλοι, δηλαδή διατροφή, διαμονή, τη SIM card, τις χρεώσεις της τράπεζας, τα αεροπορικά, θα τα έχουν όλοι. Απλά οι backpackers, οι ποδηλάτες έχουν κάποια μικρότερα έξοδα και αντιστοίχως έχουν κάποια άλλα που δεν έχουν αυτοί που ταξιδεύουν με όχημα. Να καλησπερίσουμε κι άλλους ακροατές που παίρνουν στο chat. Τη Στέφανη Θανάσο. Δεν, συγγνώμη αν το λέω λάθος. Ευχαριστούμε πάντως. Και τη Ρένα από την Κομωτινή. Φιλιά στην Κομωτινή. Οπότε χοντρικά έχουμε καλύψει το κομμάτι του πόσα σου κοστίζει να ταξιδεύεις. Ναι, τίποτα δηλαδή. Ναι, συγγνώμη, εδώ πέρα στην Ελλάδα από τότε που ήρθαμε είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερο το budget, το μηνιαίο, που, τα έξοδά μας. Αυτό και αυτό είναι μια απάντηση στο ότι... Και, συγγνώμη, και δεν πληρώνουμε και ενίκιο, δηλαδή είμαστε...
Εντάξει, δεν κάνουμε τότε τρελή ζωή. Εντάξει, ναι, μας πέσαμε και στην καραντίνα. Πέσαμε και στην καραντίνα, αλλά και πάλι. Δίνουμε το μηνιαίο μας, τα μηνιαία μας έξοδα είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που αλλά ακόμα και αν δίναμε τα ίδια, πού ήμασταν με 860 ευρώ, 867 ευρώ ακριβώς πριν δύο χρόνια και πού είμαστε τώρα. Απλά αυτό είναι μια απάντηση στο πόσα κοστίζει το ταξίδι και παράλληλα μια απάντηση στο ότι με τόσα χρήματα μπορείς να ταξιδέψεις τον κόσμο. Πάνω κάτω, έτσι. Δεν σας λέμε ότι κοστίζει όλοι τόσο. Άμα σας πούμε τι κάναμε, π.χ. Καλά, ναι, να πούμε και μια ιστορία. Γνωρίζαμε και ταξιδιώτες οι οποίοι ξοδεύανε πολλά περισσότερα από εμάς. Γνωρίζαμε και ταξιδιώτες οι οποίοι ξοδεύανε πολύ λιγότερα και από εμάς. Εμείς είμαστε στα 28,90 την ημέρα για 7 χρόνια, για 7 χρόνια road trip συνεχόμενα. Ωραία. Με τα 2 και 1 στην Ελλάδα. Γενικότερα το ημερήσιο μέσο όρο για αυτό, από έρευνα που έχουμε κάνει, που έχουμε μιλήσει με άλλους ταξιδιώτες, έχουμε διαβάσει σε φόρουμ διάφορους που μοιράζονται παρόμοιες πληροφορίες και όλα αυτά, σαν μπούσουλας πάντα, έτσι. Απλά λέμε πόσο είναι το δικό μας. Ένας μέσος όρος είναι 50 με 60 ευρώ για ζευγάρι σε αυτοκίνητο, δηλαδή κάτι παρόμοιο που κάναμε εμείς. Ταξιδιώντες με μηχανές, αν πούν ότι είναι δύο αναβάτες σε δύο μηχανές, θέλουν περίπου, όχι θέλουν, ξοδεύουν περίπου 40 με 50 ευρώ για να καλύψουν πάνω κάτω τα έξοδα που περιγράψαμε. Αν είναι δικάβαλο, θέλουν 30 με 40 ευρώ, κάποια πράγματα τα γλιτώνουν. Και ένας ποδηλάτης ή ένας backpacker χρειάζεται περίπου 20 ευρώ την ημέρα. Αυτά είναι μέση όρη. Μέσα από κουβέντες που έχουμε κάνει με όλους αυτά τα είδη ταξιδιωτών. Εμείς το έχουμε ξεφτυλίσει, είμαστε πολύ πιο χαμηλά από τα 50 με 60 ευρώ που είναι ένα ζευγάρι με αυτοκίνητο. Κυρίως γιατί έχουμε επιμερίσει πάρα πολύ το χρόνο. Δηλαδή αυτά τα 50 με 60 τα ξοδεύανε άλλοι για να κάνουν την ίδια διαδρομή, να κάνουν την Αμερική σε ένα χρόνο ή σε δύο χρόνια. Εμείς π.χ. την Αμερική την κάναμε σε 4 χρόνια και δεν την τελειώσαμε γιατί Οπότε, με λίγα λόγια, και είναι και καλό αυτό. Όσο περισσότερο ταξιδεύεις, τόσο λιγότερο εξοδεύεις. Ευχαριστώ. Πάμε για ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε. Brinca, mono, brinca.
Un pasito para aquí, otro paso para allá. Un brinquito para aquí y otro brinco para allá. Vamos a bailar la cumbia del chango. Vamos a bailar. Vamos a bailar la cumbia del chango. Vamos a bailar. Ese chango tiene como 20 pomos adentro. Vamos a bailar la cumbia del chango, vamos a bailar. Vamos a gozar la cumbia del chango, vamos a brincar la cumbia del chango. Se baila así, la se baila del chango. De aquí para aquí, la cumbia de allá del chango. De allá para allá, la de aquí para del chango. Ακούσαμε Σονόρα Ντιναμίτα, εννοείται από Μεξικό. Η Γεωργία θα της επιτρέψετε, αλλά έχει πάει να ασχοληθεί λίγο με την Αλίκη. Θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις, λέγαμε να το κάνουμε το τελευταίο ημίωρο ή τέλος πάντων μόλις τελειώσουμε αυτό με το οικονομικό. Ήδη έχουμε μία ερώτηση, θα την απαντήσουμε. Κάθε φορά θα απαντάμε ερωτήσεις και θέλουμε γενικότερα να απαντάμε, να είναι διαδραστικό. Μην μιλάμε απλά, ενώ μιλάμε, αλλά να παίζουμε ένα ping pong. Οπότε αφού καλύψαμε λίγο το πόσο κοστίζει να ταξιδεύεις και πόσα χρειάζεσαι περίπου για να ταξιδεύεις, είναι πολύ βασικό να πούμε και το πόσο κοστίζει να προετοιμαστείς για να βγεις στο δρόμο και γενικότερα πόσα να μπατζετάρεις, πόσα να πεις ότι πρέπει να μαζέψω για να πω ότι φεύγω. Στη δική μας περίπτωση, πριν την Αφρική, βασικά διαβάζαμε διάφορα φόρουμ, διάφορα blogs, από, κυρίως από Άγγλους οι οποίοι είχαν κάνει κάτι αντίστοιχο, είχαν πάει στην Αφρική και από εκεί παίρναμε ιδέες, επιρροές, τι θα χρειαστούμε, τι δεν θα χρειαστούμε. Καταλήξαμε να ξοδέψουμε 26.500 ευρώ, τα οποία τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν υπερσπατάλη. Πολλά από αυτά που εξοπλισμό τον οποίο αγοράσαμε δεν χρησιμοποιήσαμε. Γι' αυτό και καταλήξαμε στην προετοιμασία της, της Αμερικής να ξοδέψουμε 6.000 αντί για 26. Εννοείται ότι θα απαντήσουμε που βρήκαμε αυτά τα 26. Όσον αφορά την προετοιμασία της Αφρικής, αυτά τα 26 χοντρικά πώς γίνεται η κατανομή, γύρω στα 18-19 βγήκε το αυτοκίνητο, ένα μεταχειρισμένο τζιπάκι που είχαμε πάρει, ένα Σουζούκι και όλος ο εξοπλισμός του, η προετοιμασία του, γιατί εμείς νομίζαμε ότι πάμε σε τριτοκοσμικές χώρες. Όντως είναι κάποιες, όχι τριτοκοσμικές, πολύ λίγο ανεπτυγμένες, όχι τριτοκοσμικές. Αυτά είναι από τα ντοκιμαντέρ της UNICEF που βλέπουμε, τα οποία έχουν γυριστεί τα περισσότερα σε εμπόλεμες ζώνες. Δεν είναι όλα τα παιδάκια σκελετωμένα τα οποία τα τρώνε οι γήπες, αυτά τα, η κλασική εικόνα που έχει κυκλοφορήσει. Οπότε και εμείς νομίζαμε ότι θα πάμε σε χώρες που δεν θα έχει, όχι άσφαλτο, δεν θα έχει δρόμο, θα έχει κατσάβραχα, το οποίο
Δεν ισχύει ακριβώς για την Αφρική, δεν ισχύει. Το ένα κεντρικό οδικό δίκτυο υπάρχει. Οπότε η προετοιμασία του αυτοκινήτου για να πάει σε... να περάσει δρόμους που περνάνε μόνο, δεν ξέρω, υπεραυτοκίνητα ήταν υπερβολική, αυτό θέλω να πω. Οπότε ξοδέψαμε πάρα πολλά χρήματα χωρίς λόγο, τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσει αλλού, τέλος πάντων. Γύρω στα 5.000 δαπανίσαμε για ταξιδιωτικό εξοπλισμό, τη σκηνή οροφής κυρίως, η οποία ήταν πολύ ακριβή, και άλλα πράγματα τα οποία πάλι νομίζαμε ότι θα χρειαστούμε αλλά δεν χρειαστήκαμε. Και γύρω στα 2.500 είχαμε αγοράσει ταξιδιωτική ασφάλεια, η οποία δεν μας κάλυψε ποτέ, και διάφορα άλλα χαζά έξω. Δηλαδή 26.500 ευρώ θα μπορούσε να είναι κάλλιστα κάτω από 20 και κάτω από 18. Οπότε περίπου τόσα δαπανίσαμε εμείς, αλλά μπορείς και με λιγότερα να φύγεις. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή και 20 και 15.000 να έχεις μαζέψει, μπορείς σίγουρα να ξεκινήσεις και να πεις ότι okay, γιατί δεν είναι μόνο ξεκινάω, είναι να υποστηρίξω για τον πρώτο χρόνο τουλάχιστον, τον πρώτο εξάμηνο. Για πάντα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο χρονικά ταξίδι. Εμείς φύγαμε με ορίζοντα να φύγουμε και να μην ξαναγυρίσουμε ποτέ. Άσχετα με γυρίσαμε, μας πήρε 7 χρόνια. Αλλά μιλάμε για ένα ταξίδι το οποίο δεν θα έχει ημερομηνία λήξης σύντομη. Οπότε πρέπει να έχεις κάνει ένα προϋπολογισμό τον πρώτο χρόνο, χωρίς έσοδα, πόσο μακριά μπορώ να φτάσω οικονομικά, όχι χιλιομετρικά. Από αυτή την άποψη. Και εννοείται, μια τεράστια παρένθεση, αλλά υπογραμμισμένη και σούπερ σημαντική, ότι δεν είναι εμπόδιο τα χρήματα, και αν έχετε μαζέψει και 5.000 και 10.000 πάλι μπορείτε να φύγετε, γιατί το πιο δύσκολο είναι να το πάρετε απόφαση και να, γενικότερα, να πάρθει η απόφαση και να, όταν πεις ότι φεύγεις, να έχεις μηδενικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, γιατί όλοι έχουμε υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, οι οποίες αυτές μας κρατάνε πίσω να κάνουμε κάτι τόσο μεγάλο. Και κυρίως αυτό που μας κρατάει πίσω είναι το άγνωστο, ο φόβος μάλλον για το άγνωστο, και το ότι και πού θα πάω και θα τα καταφέρω και τι θα κάνω και πώς θα το κάνω, και βασικά αυτό που δεν αφήνει κανένας είναι τη βολή του, τη βόλεψή του. Ναι, ρε παιδί, τη συνήθεια. Αυτό, ναι, τη συνήθεια. Και άλλη μια ερώτηση που μας έχει γίνει. Συγγνώμη κιόλας, έτσι, που ενώ τον έχει κουράσει όλη αυτή η ρουτίνα, δεν θέλει να την αφήσει κιόλας. Αυτό είναι υποσυνείδητο. Ναι, γιατί του παρέχει αυτή την εντός εισαγωγικών ασφάλεια. Αυτό είναι συνειδητό. Εντάξει, ναι, εντάξει, okay. Ναι, εννοώ ότι συνειδητά επιδιώκουμε την ασφάλεια και υποσυνείδητα δεν την αφήνουμε, γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι μας έχει κουράσει. Ακριβώς. Κάτι θέλω να πω όμως. Ναι. Α, ναι, πολύ βασικό. Επειδή πες για το φόβο. Ναι. Ότι... Φόβος για το άγνωστο, ναι. Ναι, μας έχουν ερωτήσει πάρα πολύ, και είναι από τις πιο εύστοχες ερωτήσεις που μας έχει γίνει, ότι καλά, δεν φοβάστε. Εννοείται πως φοβόμαστε και φοβόμασταν κάθε μέρα. Εγώ ειδικά. Αν πει κάποιος ταξιδιώτης που κάνει ένα τέτοιο ταξίδι μεγάλο και πηγαίνει γενικότερα όσο πιο μακριά γίνεται από το comfort zone, δεν το λέμε ότι πήγε στη Βραζιλία που είναι επικίνδυνο, δεν το πάμε σε ποια χώρα ήσουνα. Όσο πιο πολύ απομακρύνεσαι από το comfort zone, τόσο πιο πολύ φοβάσαι. Εμείς είχαμε καταφέρει να δημιουργήσουμε, όλοι οι ταξιδιώτες το κάνουν, πολλά comfort zones ανάλογα με το που ήσουνα. Αλλά κάποια στιγμή έφευγες. Δηλαδή, σε μια πόλη του Μεξικό, την Ουαχάκα, μείναμε 3 μήνες. Στον Καναδά μείναμε σε μια πόλη 1,5 μήνα και ούτω καθεξής. Εκεί είχαμε δημιουργήσει ένα comfort zone, το οποίο προφανώς δεν φοβόσουνα. Με το που όμως συνέχισες λίγο το ταξίδι σου και έφευγες, έβγαινες από αυτό το comfort zone και ξαναπήγαινες πάλι στο άγνωστο.
Αν πει κάποιος ταξιδιώτης είναι ατρόμητος, δεν φοβάται τίποτα, είναι ο σούπερ... Κάποιοι είναι ρε παιδί μου, δεν τους νοιάζει, δεν φοβούνται, δεν έχουν το φόβο. Πιστεύω ότι όλοι ενδόμηχα το έχουμε, όταν εκτίθεσαι. Εντάξει, εγώ θυμάμαι και από κάποιους που γνωρίσαμε ότι δεν είναι, ήταν λίγο γιούχου ρε παιδί μου, αυτό. Okay. Εγώ πάντως φοβόμουν και η Γεωργία φοβόταν. Γενικότερα εμείς υπήρχε αυτός ο φόβος του αγνώστου. Απλά έχω διαβάσει, ξέρεις γιατί το λέω, γιατί έχω διαβάσει και ήταν ένα, μάλιστα ένας Έλληνας ταξιδιώτης, αυτός έκανε με την κοπέλα του με μία μηχανή, ο Γιάννης ο Καπελάκης. Έχει και blog αν το ψάξετε, έχει γράψει το παιδί. Είχαν κάνει ένα ταξίδι στην Παταγωνία, στην Αργεντινή. Στείλανε τη μηχανή τους στην Αργεντινή, ταξιδέψανε και θυμάμαι ότι τον διάβαζα πριν πάμε εμείς Αμερική, στην Ήπειρο. Mm-hmm. Γενικότερα όταν λέμε Αμερική εννοούμε την Ήπειρο. Αν πούμε τη χώρα λέμε Ηνωμένες Πολιτείες, το διαχωρίζουμε έτσι. Οπότε θυμάμαι ότι διάβαζα το Γιάννη, οι οποίοι έχουν λέει κατασκηνώσει, τα παιδιά ταξιδεύανε με σκηνή τέλος πάντων και μηχανή, έχουν κατασκηνώσει κάπως στη μέση του πουθενά, το οποίο είναι το σούπερ ασφαλές αυτό όταν είσαι στη μέση του πουθενά, κυρίως φοβάσαι όταν είσαι σε κάποια πόλη. Λοιπόν, και στη μέση του πουθενά αν έρθει κάποιος να σε εντός αγωγικών ενοχλήσει να δει, είναι από καθαρή περιέργεια. Δεν έχουμε ακούσει προσωπικά ιστορία κάποιος να έχει κατασκηνώσει τη μέση του πουθενά σε κάποια έρημο, σε κάποιο βουνό, σε κάποια λίμνη και να κινδυνεύσει. Πάντα πάνε κάποιοι να δούνε είναι καλά, ποιος είναι, τι κάνει, αλλά πάντα με καλές προθέσεις. Τέλος πάντων και θυμάμαι τον Γιάννη να γράφει ότι έχω κατασκηνώσει τη μέση του πουθενά, κάνει πολύ κρύο το ένα τ' άλλο και φοβάμαι. Και γενικότερα το περιγράφει ότι ξέρει αυτό υπάρχει. Και από εκεί το σκέφτηκα κι εγώ ότι ξέρει κι εγώ αυτό νιώθω. Ένιωθες. Ένιωθα. Mm. Οπότε επανερχόμαστε αυτό που λέγαμε ότι το οικονομικό είναι κυρίως δικαιολογία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εννοείται, αλλά κυρίως είναι μια δικαιολογία, μια πρόφαση ότι α, δεν έχω λεφτά και πού να τα μαζέψω και όλα αυτά για να κάνω ένα τέτοιο ταξίδι. Τα χρήματα με τον ένα με τον άλλο τρόπο βρίσκονται. Χρόνο δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε πέρα από το 24ωρο. Για πες μας τώρα, εσύ που τα βρήκες τα λεφτά και το έκανες αυτό το ταξίδι. Σωστό. Λοιπόν, εγώ προσωπικά. Το πάμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Δούλευα σε μία, ήμουν διευθυντής αποθήκης σε μία Ιταλική πολυεθνική. Αυτά είναι η τελευταία μου δουλειά. Εγώ όλα τα χρόνια δούλευα σε αποθήκες, logistics τέλος πάντων και φοδιαστική αλυσίδα. Είχα καταφέρει, είχα ξεκινήσει με μία καλή δουλειά και επειδή κάθε χρόνο έφευγα από μία εταιρεία και πήγαινα στην άλλη, πάντα όταν πήγαινα και έκανα συνέντευξη στη δεύτερη δουλειά, έλεγα ότι ξέρω εγώ παίρνω τόσα, το τσίμπαγα και λίγο. Δηλαδή, αν έπαιρνα 1000, έλεγα ότι παίρνω 1200. Οπότε είχα φτάσει να παίρνω στην τελευταία μου δουλειά. Το 2000 μέχρι και το 2011 πάρα πολύ καλά λεφτά. Γιατί έχει κουραστεί, γιατί δίνω πραγματικά. Τους νοιάζει τον κόσμο αν τα κουκιά. Συγγνώμη, εγώ το βρίσκω λίγο κουραστικό. Η τόση πολύ λεπτομέρεια, ναι, παιδί μου. Αλλά όταν πες μας και τι κρατήσεις θα σου κάνανε. Όχι, αλλά όταν λες ότι εγώ ήθελα. Όταν ακούει άλλο ότι εγώ ήθελα. Μάλλον ξοδέψαμε 26.000 για να φύγουμε για Αφρική, συν άλλα πόσα είχαμε. Για να ξοδεύουμε. Σε όλες κάτσε ρε μεγάλε, πού τα βρήκες. Λοιπόν, εγώ έπαιρνα στην τελευταία μου δουλειά 2.000 το μήνα. Καθαρά. Συν αυτοκίνητα, πιστωτικές κάρτες, τηλέφωνα, γιατί έτσι ήταν η δουλειά. Οκ, okay, δούλευα πάρα πολλές ώρες. Ήταν το κλασικό, το Greek Dream, American Dream, όλο αυτό το πακετάκι. Που ήταν πριν την κρίση. Εμείς φύγαμε το 2011, νομίζω τότε είχαν πει για το πρώτο μνημόνιο. Πρέπει να είχαμε μπει. Γιατί είχαν ξεκινήσει και πρώτες κρατήσεις, αν θυμάμαι καλά. Επειδή λες, με κατηγορείς για λεπτομέρειες. Οπότε. Τα τελευταία δύο χρόνια εγώ δούλευα διευθυντή σε μια αποθήκη και έπαιρνα 2.000 το μήνα. Και από τα... δεν μέναμε στο ενίκη, είχαμε δικό μας σπίτι. Οκ, okay, τρομερή εύνοια, τρομερό όφελος, πάρα πολύ καλό και βοηθητικό. Λοιπόν, η Γεωργία δούλευε σε ένα εινοποιείο, στον ποιοτικό έλεγχο. Εσύ καθάριζες, εσύ δούλευες καταρχάς 7 μέρες τη βδομάδα. Δεν είχες αργίες, δεν είχες. Ναι, περίπου ένα χιλιάρικο με υπερορίες. Με τρελά ωράρια. Ναι. Όταν τα είχαμε πρωτοφτιάξει με τη Γεωργία, θυμάμαι ήταν Πάσχα και μου λέει: δούλευα μεγάλο Σάββατο. Μου λέει: έλα να με πάρεις το απόγευμα, μου λέει να πάμε στο χωριό. Μετά θυμάμαι καθαρό Δευτέρες, Πρωτομήνες. Είναι το κλασικό, όλη η ελληνική εργοδοσία, ελληνική νομοθεσία, όλο αυτό το χήμα τέλος πάντων που το ξέρουμε όλοι και το έχουμε περάσει. Κάπως έτσι. Οπότε προέκυπτε. Απλά εργαζόμουν στο.
στο χημείο, ήταν στο αναλυτικό κομμάτι της παραγωγής, οπότε ήταν τρόφιμο, οπότε ναι, γι' αυτό δούλευα και... Ήταν απαιτητικό, οπότε χοντρικά παίρναμε, θεωρώ, καλούς μισθούς. Ναι, καλή για τότε, ήταν πολύ καλή σε σχέση με τώρα, το συζητάμε. Και καταφέρναμε, επειδή είχαμε μικρά έξοδα, τα μοναδικά έξοδα ήταν σε ταξίδια, κάναμε πάρα πολλά ταξίδια γενικότερα, όποτε είχαμε άδεια φεύγαμε, στο εξωτερικό κυρίως, οπότε... Είχαμε αποταμιεύσει αρκετά χρήματα. Εγώ για κάποιο λόγο αποταμίευα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν τα χαλαγα όλα. Οπότε αποταμίευα. Είχε μαζευτεί ένα καλό ποσό. Οπότε όταν είπαμε θα το κάνουμε το ταξίδι, τότε δηλαδή ταυτόχρονα λέμε κάτσε να δούμε τι υπάρχει στην άκρη. Μπορούμε να το υποστηρίξουμε για αρχή, χωρίς να ξέρουμε πόσα θα χρειαστούμε. Και λέμε, ωραία, έχουμε αυτό το ποσό. Ωραία. Okay. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να ονειρευόμαστε σε πρακτικό σκέλος. Και για να το, εντάξει, να το... Συγγνώμη, το έχασα λιγάκι, γιατί εδώ παλεύω λίγο και με την Αλίκη. Long story short, με λίγα λόγια ρε παιδιά, εγώ θυμάμαι όταν φύγαμε από Ελλάδα για την Αφρική, πέρα από τα λεφτά που είχαμε ξοδέψει για την προετοιμασία, νομίζω είχαμε στον τραπεζικό μας λογαριασμό γύρω στα 16 χιλιάρικα. Όταν φύγαμε. Ναι. Τα υπόλοιπα 11, απλά τα βγάλαμε στο δρόμο. Ναι, εδώ θα το επόμενο, δηλαδή είπαμε πόσα θες καθοδόν. Πόσα ξοδέψαμε εμείς πριν να προετοιμαστούμε και τώρα θα πούμε και το κομμάτι του πώς μπορείς να δημιουργήσεις εισόδημα γενικότερα και πριν ταξιδέψεις και μετά. Αυτό έχει μείνει να πούμε για να κλείσει και το σκέλος όλο το οικονομικό. Ναι, μπράβο. Αυτό είναι και το πιο βασικό, ένα από τα βασικά ρε παιδί μου όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, ότι πώς μπορείς να βγάλεις λεφτά ταξιδεύοντας. Και πριν. Όλο το πακέτο του πώς βγάζω λεφτά, αυτό. Οπότε το ένα που είπαμε ήδη ρε παιδί μου και αναλύσαμε είναι το... Είναι και ψηλό νομοτελειακό. Πρέπει να έχεις μια δουλειά πριν φύγεις για να ετοιμαστείς, να προετοιμαστείς οικονομικά. Με κάποιο τρόπο να έχεις μαζέψει κάποια λεφτά. Δουλειά, ναι. Δεν ξέρω, τζόκερ, με κάποιο τρόπο. Ναι, και απλά να γενικότερα η ξεφτυλισμένη αποταμίευση είναι ένα από τα μυστικά τέλος πάντων εντός εισαγωγικών. Το ότι όταν πεις, αυτό μας το πάνε πάρα πολλά ζευγάρια κυρίως από τη Βόρεια Αμερική, που αυτοί από Ηνωμένες Πολιτείες, αυτοί δεν το έχουν στην κουλτούρα τους την αποταμίευση. Αυτοί είναι ξοδεύουμε. Οπότε με όσους ανθρώπους από τις Ηνωμένες Πολιτείες κουβεντιάσαμε, κυρίως νέους, μας λέγανε ότι όταν είπαμε ότι φεύγουμε, ξεκινήσαμε να κάνουμε ξεφτυλισμένη αποταμίευση για να μαζέψουμε το χρήμα που χρειαζόμασταν και για να προετοιμαστούμε να κάνουμε όλες τις αγορές και όλα αυτά τις προμήθειες και καθοδόν μετά. Το οποίο δεν είναι εύκολο, μιλάμε για τουλάχιστον ένα χρόνο πρέπει να αποταμιεύεις, να σταματήσεις σιγά σιγά τις οικονομικές δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις για να πεις αποταμιεύω, βάζω, τουλάχιστον ένα χρόνο. Εγώ το υπολογίζω στα δύο, για να πεις ότι μαζεύεις και χρήματα που παραπανήσια για το καθοδόν, όχι μόνο για να προετοιμαστείς. Θέλεις 1 με 2 χρόνια, αν δεν τα έχεις. Εμείς ήμασταν πιο τυχεροί γιατί είχαμε αρκετά στην άκρη. Και επίσης κάναμε και τρελή οικονομία. Δηλαδή πέρα και πριν. Από το... Και πριν, okay, είπα και τον τελευταίο χρόνο πριν φύγουμε, κάναμε πολλή οικονομία. Frightened of this thing that I've become. Gonna take a lot to drag me away from you.
Οπότε ενώ ταξιδεύουμε, ο πρώτος τρόπος να έχεις εισόδημα είναι το παθητικό. Δηλαδή, εμείς π.χ. παίρναμε ένα νίκη από το σπίτι. Όταν ξεκινήσαμε παίρναμε 350 ευρώ από το διαμέρισμα που νοικιάζαμε, το οποίο συμπλήρωνε. Μετά, κάποιοι είχαμε γνωρίσει έναν Καναδό, ο Μάρκ, που πολύ καλός φίλος, ο οποίος είχε μετοχές, είχε αγοράσει bitcoin. Ο Μάρκ αγόρασε bitcoin πολύ πριν το 2015, τώρα νομίζω δεν ξέρει τι έχει. Οπότε, γενικότερα το να έχεις ένα παθητικό εισόδημα είναι ένας τρόπος να χρηματοδοτείς το ταξίδι καθοδόν. Μπορείς να έχεις κάποιο πνευματικό έργο και να ζεις από τα δικαιώματα. Μπορείς να... Διάφοροι τρόποι που μπορείς να δημιουργήσεις παθητικό εισόδημα. Μπορείς να πουλάς στο etsy.com διάφορα πράγματα. Αυτά όλα έχουν ένα σταθερό παθητικό εισόδημα, το οποίο μήνας μπει, μήνας βγει, μπαίνει και το έχεις στην άκρη. Το επόμενο είναι να εργάζεσαι καθοδόν. Είτε να είσαι κάποιος επαγγελματίας, δηλαδή π.χ. να είσαι τατουατζής. Το οποίο για μένα είναι πολύ dream job, γιατί συνδυάζεις και τέχνη και ταξίδι. Ο τατουατζής, άνθρωπος δηλαδή, ένας tattoo artist, μπορεί να δουλέψει οπουδήποτε. Τηρουμένων των αναλογιών ότι μπορεί να δικτυωθεί εκεί που θα πάει και να ξεκινήσει να χτυπάει. Ή κάποιος κομπιουτεράς. Αυτός, δηλαδή ένας άνθρωπος που σχεδιάζει ιστοσελίδες ή κάνει support ή οτιδήποτε, και αυτός μπορεί να έχει κάποιους πελάτες στη χώρα του. Δηλαδή αυτός, ο τατουατζής θα το πάρει, θα χτυπάει τοπικά. Ο κομπιουτεράς θα δουλεύει εξ αποστάσεως, αλλά πάλι θα μπορεί να ταξιδεύει. Μια δάσκαλα γιόγκα, ένας δάσκαλος πολεμικών τεχνών, κάποιος που κάνει, ένας δάσκαλος scuba diving. Όλοι αυτοί με κάποιο τρόπο μπορούν να πάρουν το επάγγελμά τους και να ταξιδέψουν. Οπότε εργαζόμενος καθοδόν πάλι μπορείς να ταξιδέψεις και να χρηματοδοτείς με κάποιο τρόπο το ταξίδι. Επίσης αυτοί που κάνουν ζογκλερικά μπορούν να ταξιδέψουν, ή πώς το λένε, οι street artists, κουκλοθέατρα, μουσικές δρόμου, και αυτοί πάλι μπορούν να το πάρουν και να ταξιδέψουν. Μετά άλλος ένας τρόπος είναι, ψιλοσυνηθίζεται γι' αυτό, έχεις φτιάξει μια ιστοσελίδα, ασχολείσαι λίγο με τα social, οπότε μπορείς να έχεις ένα κουμπάκι για δωρεές, ενίσχυση, PayPal, να κάνεις μια καμπάνια crowdfunding και να μαζέψεις χρήματα. Δεν έχουμε ακούσει πολλούς που τα κατάφεραν, έχουμε ακούσει πολλούς που το κάνουν, οπότε δεν χάνεις τίποτα. Και επίσης πολλοί λένε ότι όταν είπανε θα κάνω αυτό το ταξίδι με την οικογένεια του, κουβεντιάσανε με τους φίλους, δεχτήκανε αρκετή βοήθεια, κυρίως πάλι από Ηνωμένες Πολιτείες ή Καναδά. Δεν μπορώ να μην σχολιάσω τα σχόλια ότι τυχερός ο Μάρκ, ωραίος ο Μάρκ, Με κύριε Παναδεσούλα, κάποια στιγμή ξέχασε τους κωδικούς του bitcoin και απλά τότε μας έλεγε την ιστορία, λέει είχες 10 προσπάθειες για να βάλεις σωστό. Ο Μάρκ θυμήθηκε το σωστό κωδικό στην ένατη. Μέχρι την ένατη του είχαν πέσει τα μαλλιά που δεν είχε. Οπότε βέβαια τώρα ναι, έχει αρκετά χρήματα στην άκρη άμα πει ότι θέλει να συνεχίσει να ταξιδεύει, αλλά μέχρι να θυμηθεί τους κωδικούς, κάπου στο Περού ήμασταν, είχε λίγο φρικάρει. Άλλος ένας τρόπος είναι ο εθελοντισμός, το house sitting. Το house sitting κυρίως είναι πάλι Βόρεια Αμερική και λίγο Ευρώπη, δηλαδή θέλω εγώ να φύγω. Πες το. Όχι, πες το τώρα, τι να σε διακόψω, δεν ξέρω. Γιατί? Για τον εθελοντισμό μπορείς να πεις και άλλα πράγματα, μην τον προσπερνάς έτσι. Παρακαλώ. Απλά με τον εθελοντισμό μπορείς να πεις ότι και αυτό που κάναμε εμείς κυρίως. Αυτό είναι μετά. Τι είναι μετά? Αυτό, να το. Η εργασία δεν είναι μόνο. Το έχω μετά. Με τον εθελοντισμό το ίδιο δεν είναι. Όχι. Α, καλά. Άλλο, τον άλλο, άλλο. Όντως, συγγνώμη, μπερδεύτηκα εγώ γιατί είμαι... Λοιπόν... Γίτσες. Λοιπόν, τον εθελοντισμό τον πέρασα λίγο γρήγορα, γιατί π.χ. αν πεις ότι πας, εμείς είχαμε πάει στη Ζιμπάμπουε σε ένα ορφανοτροφείο και κάτσαμε 1,5 μήνα,
Το καλό εντός εισαγωγικών ήταν ότι δεν είχαμε έξοδα. Δεν δημιουργήσαμε εισόδημα, αλλά δεν είχαμε έξοδα. Μπράβο, αυτό ήθελα. Δηλαδή, αυτή η κατηγορία που περιγράφω τώρα είναι ο εθελοντισμός, το house sitting και το work exchange. Είναι κατηγορίες οι οποίες σταματάς να ξοδεύεις μέχρι να σου προκύψει κάποιο χρηματικό ποσό. Ο εθελοντισμός είναι αυτό, για καλό σκοπό. Πας κάπου κάθεσαι, προσφέρεις. Συνήθως σε ταΐζουνε, συνήθως μένεις τσάμπα, οπότε δεν ξοδεύεις και γεμίζεις εμπειρίες εννοείται. Το house sitting γίνεται κυρίως Βόρεια Αμερική και λίγο Ευρώπη, δηλαδή έχω εγώ ένα σπίτι, αλλά έχω υδραυλικά, το να τ' άλλο, έχω σκυλάκια, έχω, πώς το λένε, γλαστρούλες για πόδισμα, οπότε όταν φύγω θέλω κάποιος να μπει και να τα προσέχει και να ζει μες στο σπίτι. Οπότε υπάρχουν πλατφόρμες έτσι που είναι αυτοί που έχουν το σπίτι και αυτοί που ψάχνονται και πάω εγώ και μένω στο σπίτι του αλλού στη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω εγώ πού, και του προσέχω στην ουσία το σπίτι και μένω τσάμπα κάπου που δεν θα πήγαινα ποτέ π.χ. Δεν θα μπορούσα π.χ. να πάω να ζήσω σε ένα σπίτι στη Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια, αλλά μέσω αυτής της, αν κάποιος είχε ονειρευτεί να πάει στη Σάντα Μόνικα τέλος πάντων, αλλά μέσω αυτού της πρακτικής του house sitting μπορώ να πάω να ζήσω ένα μήνα, δύο μήνες όσο κάνω τη συμφωνία με τον, το οποίο αυτό θέλει βέβαια references, δηλαδή να έχεις ένα προφίλ, να είσαι και εμπιστός, μην πας και βρει άλλος μέσα, έτσι. Με σκυλάκια είναι πάρα πολύ, σκυλάκια, γατάκια, οι οποίοι φεύγουν, τα αφήνουν πίσω τα ζωντανά, αλλά θέλουν κάποιον άνθρωπο να τα φροντίζει. Συνήθως σε μικρές, σε ελάχιστες περιπτώσεις υπάρχει κάποιο, δηλαδή σε πληρώνουν. Σου λέει, σου δίνουν και 5 δολάρια την ημέρα έτσι επειδή είσαι καλό παιδί. Αλλά και έτσι σταματάς να ξοδεύεις. Πολύ σπάνιο. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις σου λένε θα πληρώνεις. Ναι, τη διατροφή σου. Κάποιοι σου λένε ότι. Και το ρεύμα. Ναι, αναλόγως. Άμα βρούνε και βρούνε, δούνε κανένα ρεύμα τρελό. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και η τρίτη πάλι έτσι διαδικασία για να σταματήσεις να ξοδεύεις είναι ότι εργάζεσαι με αντάλλαγμα δωρεάν φαγητό και διαμονή, το οποίο αυτό εμείς το κάναμε πάρα πολύ και Καναδά και Μεξικό και Εκουαδόρ, περούργαστήκαμε κανονικά επιπληρωμή και παραλίγο να το κάνουμε, όχι, να, αυτό ήταν κανονική εργασία στην Αργεντινή, το οποίο και αυτό υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες, η πιο γνωστή είναι workaway.info, η οποία πάλι υπάρχει ο host, αυτός που προσφέρει κάτι, μια εργασία, κάτι. Και υπάρχουν και αυτοί που είναι ενδιαφερόμενοι και τέλος πάντων ταιριάζουν το χρονικό διάστημα και συμφωνούν και πάνε. Οπότε και εκεί πάλι σταματάς να ξοδεύεις. Και εκεί επίσης όσο περισσότερο καθίσεις, τόσο το καλύτερο για σένα. Γιατί δεν θα ξοδεύεις. Αντί να κάτσεις ένα μήνα, μπορείς να κάτσεις τρεις μήνες. Χωρίς να ξοδεύεις και εμάς αν έχεις Καναδά, και αυτό το. Αν παίρνεις κάποιο ενίκιο ή με κάποιο άλλο τρόπο βγάζεις χρήματα, μαζεύεις και όλες βάζεις και στην άκρη. Και εμείς στον Καναδά μας έτυχε που κάναμε δύο work exchange. Στο δεύτερο, επειδή είχε παραπάνω δουλειά, ήταν ένα rafting. Κάνανε rafting οι άνθρωποι. Και επειδή ήταν πολύ εποχιακό και προέκυψε έξτρα φόρτος, κάποια μέρα είχε πάει 7 η ώρα το απόγευμα και ήταν έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι να σχολάσουμε. Αλλά η δουλειά δεν είχε τελειώσει. Και έρχεται η ιδιοκτήτρια και μας λέει: ξέρετε τι, έχετε δύο επιλογές. Είτε να πάτε να ξεκουραστείτε γιατί η ώρα πέρασε, είναι 7 η ώρα πρέπει να σχολάσετε, ή κάθεστε παραπάνω να τελειώσετε αυτό που κάνετε και σας πληρώνω κανονικά. Και φυσικά εμείς είπαμε ναι, στη ζούλα βέβαια, έτσι όλα μαύρα. Οπότε και εμείς είπαμε ότι οκ, okay, δεχόμαστε να πληρωθούμε. Να σημειωθεί το ότι αυτό το work exchange είναι 5 μέρες την εβδομάδα, 5 ώρες την ημέρα. Υποτίθεται. Κάποιοι φυσικά το εκμεταλλεύονται και δεν το τηρούν, κάποιοι όμως το τηρούν, όπως στον Καναδά η συγκεκριμένη που μας είπε ότι ναι, εντάξει, δουλέψατε τις 5 ώρες σας. Άμα θέλετε να καθίσετε παραπάνω, θα σας τις πληρώσω. Και φυσικά ωραία, είπαμε ναι, αυτό. Λοιπόν, πάμε να παίξω μία κομματάρα και συνεχίζουμε. Με κάνει και. Acabo de conocer una mujer que aún es una niña, sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña, sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio. Su inocencia.
tímida, inocente, tiene la mirada. Te tomo la mano, me siente algo extraño. La abrazo, me abraza, empieza a temblar, a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, así en su vida. ¿Qué es eso, es el amor? 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 Es callada, tímida, decente, tiene la mirada. Me tomo con la mano, me siente algo extraño. Me abrazo, me abraza, empieza a temblar, a temblar de mi miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, así en su vida. ¿Qué siento es el amor? 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 Los Ángeles Azules. Επανήλθαμε. Λοιπόν, είχαμε μείνει, με ρώτησαν τα παιδιά, το έγραψα στο chat για το Work Exchange. Ένα site είναι βασικά, που είναι το μεγαλύτερο των εισαγωγικών που μπορείς να βρεις σε ανταλλακτική εργασία, ανταλλακτική παύλα εθελοντική εργασία, το οποίο είναι λίγο ξύμορο, δεν πας να δουλέψεις εθελοντής σε κάποιον που βγάζει χρήματα, είναι λίγο γκρι ζώνη εκεί πέρα, αλλά μπορούμε να το αναλύσουμε, μπορούμε να αφιερώσουμε ολόκληρη εκπομπή για όλο αυτό, θα το κάνουμε δηλαδή. Ο τελευταίος τρόπος που είναι να βρεις, να χρηματοδοτήσεις το ταξίδι και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και καθοδών
Το οποίο και αυτό είναι αρκετά προσφυλές, αλλά όχι τόσο εύκολο. Είναι η έβρεση χορηγών και συνεργασία με διάφορες εταιρείες. Αυτό, το οποίο είναι και αυτό λίγο tricky. Και είναι δύσκολο γιατί... Γιατί είναι δύσκολο? Γιατί είναι δύσκολο να τους βρεις? Όχι. Εντάξει. Δύσκολο δεν είναι να τους βρεις. Μπορείς να χτυπήσεις, εννοείται μπορείς να χτυπήσεις οποιαδήποτε πόρτα, ναι. Νομίζω ότι θα σε βοηθήσει. Ναι, άμα δεν ρωτήσεις δεν, ναι, θα πάρεις. Απλά το τρίκι που είπα πριν είναι ότι για να προσελκύσεις ένα χορηγό, δηλαδή, οκ, okay, πας και λες είμαι αυτός και κάνω αυτό ή θα κάνω αυτό. Εμείς το δοκιμάσαμε. Στις αρχές το δοκιμάσαμε με την έννοια ψάξαμε να βρούμε περιοδικά, έντυπα, στα οποία θα στέλναμε γραπτές ιστορίες. Δηλαδή, λέγαμε θα γράφουμε που θα γράφουμε, γιατί μας αρέσει να γράφουμε και γιατί θέλαμε να γράφουμε, να αποτυπωθεί το ταξίδι. Οπότε λέγαμε θα γράφουμε που θα γράφουμε, γιατί να μην πληρωνόμαστε κιόλας, το οποίο γίνεται αυτό. Και αυτό προσωπικά, αν με ρωτήσατε σαν Νίκο, το θεωρώ πολύ έντιμο. Με την έννοια ότι εγώ παράγω κάποιο υλικό, το μοιράζομαι με μια κοινότητα, με ένα μέσο και αυτό με μια κοινότητα και το μέσο με πληρώνει. Ωραία. Και η κοινότητα, κάποιος, κάποιος θα αρέσει, κάποιος όχι. Αλλά το να πάω, γιατί έχουμε ακούσει και αυτό, το να πάω και να πάρω π.χ. ένα αντικείμενο που χρειάζομαι, δηλαδή να πάρω μια σκηνή, να πάρω ένα sleeping bag, να πάρω ένα μπουφάν, να πάρω ένα ολόκληρο αυτοκίνητο, χορηγία και κατά τη διάρκεια να διαπιστώσω ότι... Μαλακία η σκηνή, μπάζει, το sleeping bag τρύπησε, το αυτοκίνητο μείναμε στο δρόμο και ούτω καθεξής. Αλλά εγώ επειδή έχω πάρει τη χορηγία να πρέπει να λέω καλά εντάξει πόσο γαμάτη είναι η σκηνή και πόσο γαμάτο είναι το sleeping bag, αναγκάζομαι να λέω εντός εικών ψέματα στην κοινότητα χωρίς να έχω το μέσο που διαθέτει, δηλαδή εγώ να είμαι το μέσο και η κοινότητα να τρώει λίγο σανό. Το οποίο το έχουμε ακούσει αυτό πάρα πολλές φορές, συμβαίνει. Και είναι και ο νόμος του Μέρφη. Αν πάω να αγοράσω κάτι, μπορεί να μου βγει, μπορεί και όχι. Αλλά αυτό που θα μου δώσουν χορηγία συνήθως θα είναι μάπα. Και συνήθως, όχι πάντα, δεν είναι το στάνταρ, αλλά συνήθως αυτοί που κάνουν χορηγίες, να βγάλω τη λέξη συνήθως, κάποιοι από αυτούς που κάνουν χορηγίες θέλουν influencers, το οποίο αυτό ο όρος είναι καινούριος, αλλά influencers υπήρχαν από παλιά. Και χορηγίες και συμφωνίες και συνεργασίες υπήρχαν από πάντα. Απλά τώρα έχει μπει στη ζωή μας ο όρος influencer τα τελευταία 6, 7, 8 χρόνια. Λοιπόν, που ψάχνουν εταιρείες κάποιες που το προϊόν μπορεί να μην είναι και τόσο καλό, μπορεί και να είναι, για να το πει ο influencer ότι ξέρεις τι, αυτό το προϊόν είναι πολύ καλό, και να προκύψει μια συνεργασία, να προκύψει κάποια χρηματική ανταλλαγή και οι followers να τρώνε λίγο σανό. Εμείς προσωπικά από την αρχή του ταξιδιού ήμασταν αρνητικοί σε βαθμό αηδία, σε βαθμό να μας λένε καλά είστε βλάκες και όλα αυτά, που δεν χρησιμοποιήσαμε καθόλου social, καθόλου facebook, δεν είχαμε τίποτα πέρα από τα site που ριπορτάραμε το όλο ταξίδι και την όλη εμπειρία, δεν είχαμε τίποτα. Γιατί το κάναμε για την πάρτι μας και γιατί... Όλο αυτό είναι και λίγο ένα άγχος, τουλάχιστον για μένα, γιατί δεν πολύ ασχολούμαι εγώ γενικότερα με τεχνολογία, social media και τέτοια. Και ήταν έτσι ένα άγχος ότι πρώτον πρέπει να βρω ίντερνετ για να μπορέσω να ανεβάσω κάτι. Δεύτερον πρέπει να κρατάω συνέχεια τους followers, να τους ενημερώνω συνέχεια. Ναι, γιατί πας και στη λογική μετά ότι δεν μπορείς να ανεβάσεις κάτι και μετά από μια εβδομάδα να το αφήσεις. Ο follower θέλει, ναι, υλικό, είναι αδιφάγωτο κοινό, ναι. Και πρέπει μονίμως, αυτό είναι ο λόγος και στις αλήκεις αν ακούγεται κάτι εκτός τραγουδιού για το οποίο η καημένη η μαμά της έχει δοκιμάσει τα πάντα, αλλά έχει λόξει και από τη μέρα που γεννήθηκε. Εντάξει, όχι, COVID, ρε παιδί μου, δεν είναι ασταμάτητο, αλλά ναι, το παθαίνει πολλές φορές μέσα στη μέρα. Anyway,
Ναι, που είχαμε μείνει. Αυτό είχαμε μείνει πρέπει να ανεβάζει συνέχεια. Εσύ αγχώνεσαι. Κάναμε παρέα. Αυτό. Συνταξιδέψαμε μαζί με ένα ζευγάρι, οι οποίοι ήταν όχι απλά μέσα στα social media. Ήταν δηλαδή. Δεν σηκώνανε κεφάλι από την οθόνη. Είτε ήταν υπολογιστής, είτε ήταν κινητό. Χρησιμοποιούσαν κυρίως Instagram, Pinterest, Facebook. Αυτά τα τρία, αυτές τις τρεις πλατφόρμες. Twitter δεν είχαν. Ναι. Το Twitter το συμπάραν, το Twitter δεν είναι για ταξιδιώτες. Το Twitter είναι για άλλη κατηγορία, τέλος πάντων, διαμοιρασμού πληροφορίας και δεν ξέρω εγώ τι και γνώσεις. Και απλά ό,τι κάνανε, το κάνανε για να ανεβάσουν μια φωτογραφία ή για να γράψουν μια ιστορία. Δηλαδή, και αυτό είναι μια ολόκληρη εκπομπή. Ναι, το ναι, πώς είναι. Μπορεί να το ζούσανε το ταξίδι, αλλά πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο. Το ζούσανε, γιατί ήταν συνέχεια, δηλαδή όλα τα συνεχίσει. Μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή για το πώς είναι η ζωή ενός influencer. Να δω πόσες εκπομπές θα κάνουμε με το ένα πράγμα. Όσο μας αφήνει ο Θείος Λεωνίδας, δεν ξέρω. Και εμείς καθόμαστε και σκάμε πώς θα βγει υλικό. Λοιπόν, ορίστε, είναι μια εκπομπή για το πώς είναι η ζωή ενός influencer. Πίσω ταξίδι. Από το ταξίδι. Ναι, ενός influencer ταξιδιώτη, όπως το ζήσαμε εμείς. Δεν λέμε ότι είναι ο κανόνας. Πώς ζήσαμε εμείς μέσα από την ιστορία ενός ζευγαριού του Νότια Αφρική για ένα τρίμηνο συνταξιδεύαμε μαζί. Και είχαμε πει άλλη μια εκπομπή, πάλι μια ιδέα. Πολλά, άλλες δύο έχουμε πει. Καλά, οκ. Okay. Οπότε νομίζω καλύψαμε, για να πάμε και στις ερωτήσεις, καλύψαμε λίγο όλο το οικονομικό σκέλος, να ανακεφαλαιώσω του πόσα περίπου θες καθοδόν ενώ ταξιδεύεις, πόσα περίπου θέλεις για να προετοιμαστείς, πώς να δημιουργήσεις πριν και καθοδόν. Αυτά τα τρία. Ναι, δεν είπαμε. Είπαμε για την Αφρική ότι ξεκινήσαμε με 16 χιλιάρικα και στην πορεία βρεθήκαν τα άλλα 11. Γιατί εργαστήκαμε, αλλά για Αμερική είχαμε φύγει με 2 χιλιάρικα. Ένα χιλιάρικο στην τράπεζα και ένα χιλιάρικο το οποίο ήταν κάπου κρυμμένο σαν μαξιλάρι. Ναι, το SOS. Οπότε ακόμη και με τα 2 χιλιάρικα που φύγαμε δεν το ηθήκαμε ιδιαίτερα. Όχι, η που είναι, ήταν μια καλή πίεση ρε παιδί μου, πιέσαι και λες ok θα φύγω αφού το έκανα στην Αφρική θα πάω και στην Αμερική. Όχι, δεν είναι πίεση, άλλος μπορεί να το βλέπεις σαν εμπόδιο, αλλά ακριβώς επειδή είχαμε κάνει το ταξίδι στην Αφρική και ξέραμε πώς γίνεται, ναι. Δεν στάθηκε εμπόδιο, αυτό θέλω να πω. Όχι, δεν στάθηκε εμπόδιο ότι πριν... είχαμε μόνο 2 χιλιάρικα. Το είπα και πριν ότι... ότι δεν είναι εμπόδιο, το οικονομικό δεν είναι τόσο δύσκολο όσο αυτό που είπες και εσύ, η απόφαση, ο φόβος, μπλα 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 μπλα. Το οικονομικό βρίσκεται, άλλα είναι πιο δύσκολα. Οπότε πάμε λίγο στις ερωτήσεις. Ναι. Λοιπόν, μας έχουν ρωτήσει... Καταρχήν μας έχουν ρωτήσει πόσο χρονών είμαστε. Είμαστε το 83 και οι δύο είμαστε 38 κλεισμένα. Και άμα ακούσετε τη Γεωργία να λέει λιγότερο, να ξέρετε ότι λέει ψέματα. Όχι, ποτέ δεν κρύβω την ηλικία μου. Πάντα παθαίνω ένα σοκ όταν συνειδητοποιώ πόσο... Να πω την αλήθεια, δεν την έκρυβε ποτέ. Να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Λοιπόν, μας ρωτάει ο Team Leo Hooligan το καλύτερο και το χειρότερο μέρος που έχουμε πάει. Θα πούμε το χειρότερο εντός αγωγικών, όπως το έχει βάλει ακριβώς και ο Λεό. Ναι. Το χειρότερο εντός αγωγικών ήταν η Μαυριτανία, κυρίως γιατί ξεκίνησε από μια κλοπή. Δηλαδή, να το περιγράψουμε όλο το περιστατικό. Μέσω έχουμε μια επαφή από έναν Έλληνα και μας λένε «Α, θα πάτε στην...» Σε ποια πόλη ήτανε, στην Νουαντίμπου. Νουαντίμπου, ναι. Δύο πόλεις έχει όλες και όλες η Μαυριτανία, είναι ελάχιστα
είναι πολύ αραιοκατοικημένη σαν χώρα. Είναι η Νουαντίμπου και η Νουαξότ. Η Νουαξότ είναι η πρωτεύουσα, αν δεν κάνω λάθος. Στην Νουαντίμπου είναι έρημο. Είναι έρημο Σαχάρα. Οπότε η Νουαντίμπου ζει ένας Έλληνας επιχειρηματίας, τέλος πάντων ο άνθρωπος, και μας έχουν πει: άμα πάτε στην Νουαντίμπου, θα πάτε να βρείτε το Γρηγόρη. Δεν το λέω Γρηγόρη, το λέω για χάρη. Ναι, θα πάτε στο Γρηγόρη, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάτε να τα πιείτε, να τα πείτε. Λέμε κι εμείς: πάμε στο Γρηγόρη. Και τέλος πάντων ξεκινάει, μιλάμε με αυτόν, μας λέει: δεν μπορεί μέρα, λέει, δεν μπορώ, εργάζομαι και όλα αυτά. Ελάτε βράδυ σπίτι μου. Του λέμε σίγουρα, ξέρω εγώ, βράδυ είναι λίγο. Εμείς το είχαμε και σαν νόμο στο ταξίδι ότι βράδυ δεν ταξιδεύουμε. Πάντα ψάχναμε να βρούμε πριν δύσει ο ήλιος πού θα μείνουμε, ώστε να στήσουμε, να μαγειρέψουμε, να φάμε και μετά με το που πέσει και η νύχτα να μπούμε μες στη σκηνή μας, να κουκουλωθούμε. Να λουφάξουμε. Και ό,τι μας ξημερώσει. Οπότε μας λέει αυτός: μη φοβάστε τίποτα, αυτά ξέρω εγώ, μας δίνει οδηγίες. Και ξεκινάμε εμείς τώρα στην Νουαντίμπου βράδυ, που είναι λίγο dodgy, είναι λίγο ζόρικη κατάσταση εκεί πέρα, έχοντας άγνοια κινδύνου φυσικά. Και λέμε εντάξει, και αφού μας το πω αυτός θα ξέρει. Δίνουμε ένα σημείο συνάντησης. Κάποια στιγμή μας την πέφτει ένας άσχετος, μας λέει τι κάνετε, που πάτε, όλα αυτά. Για καλή μας τύχη σκάει και ο Γρηγόρης, τέλος πάντων, έρχεται, μας παίρνει, λέει τι σας έλεγε. Λέμε τίποτα. Στην Νουαντίμπου, στη Μαυρετανία μιλάνε γαλλικά, οπότε μας μίλαγε στα γαλλικά. Εμείς γαλλικά δεν καταλαβαίνουμε και πολλά. Σκαμπάζαμε, ναι. Λοιπόν, οπότε πάμε στο σπίτι του. Με το που φτάνουμε στο σπίτι του, εμείς πάντα κοιτάγαμε να ασφαλίσουμε το αυτοκίνητο με κάποιο τρόπο, να το βάλουμε σε κάποιο κλειστό χώρο. Βλέπουμε ότι έχει δύο γκαραζόπορτες, μία δεξιά, μία αριστερά. Του λέμε. Να το βάλουμε μέσα, λέει, δεν ανοίγουν οι πόρτες, έχει ήδη αυτοκίνητο. Δεν θα χωρούσε. Και λέει δεν πειράζει, έχω φρουρά, λέει, έχω security. Α, λέμε οκ. Okay. Λέει ας το έξω το αμάξι, έξω από το σπίτι. Τώρα η περιοχή ήταν λίγο άγρια, ήταν λίγο περίεργη. Του λέμε σίγουρα, λέει σίγουρα παιδιά, μη φοβάστε τίποτα, είμαι εγώ εδώ, έχουμε και security. Κλειδώνουμε, πάμε πάνω σπίτι του. Μας βάζει τέλος πάντων ποτά και αρχίζουμε να μιλάμε. Και είναι από αυτούς τους ανθρώπους τέλος πάντων που και πού θα πάτε και τι θα κάνετε και έτσι και αλλιώς. Του λέμε οκ, δεν είμαστε ούτε πρώτοι τελευταίοι, και άλλοι το έχουν κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς. Ο δικός μέχρι την Νότια Αφρική ξέρω. Πω και θα σας σκοτώσουνε και θα σας κάνουνε και θα σας κλέψουνε και το αυτοκίνητό σας τώρα. Και εσείς λέει Σουζούκι Βιτάρα πήγατε και πήρατε. Μα του λέμε ξέρω εγώ, θεωρείται καλά. Όχι, εδώ μόνο Land Rover έχουμε εμείς και μόνο Land Cruiser. Μα ξέρω εγώ. Και είναι αυτό το αρνητικό, το λες τώρα κάτσε ρε φίλε. Εγώ ήρθα σε σένα να μου πεις τι καλά που είμαστε και ξέρω εγώ και να πιούμε ένα ποτό και να γελάσουμε. Και δύο-τρεις συμβουλές για παρακάτω, όχι να μας αποθαρρύνεις, αλλά να μας ενθαρρύνεις. Πολύ αρνητισμός. Κάποια στιγμή μας λέει: έχω να πάρω μία συνεργάτη δάμα από το εργοστάσιο να τη φέρω στο σπίτι. Οκ, λέμε εντάξει. Μένουμε μόνοι μας στο σπίτι του, γυρνάει αυτός με τη συνεργάτηδά του και μας λέει: είχατε κατέβει λέει στο αυτοκίνητο? Λέμε όχι. Λέει: πόρτα είναι ανοιχτή. Του λέω: τι εννοείς, εγώ κλείδωσα. Λέει: πόρτα είναι ανοιχτή. Να μην σας τα απολογούμε, είχαν σπάσει το παράθυρο και μας είχαν κλέψει. Είχαν κλέψει το φαρμακείο, είχαν κλέψει τις κάμερες τις αναλογικές της Γεωργίας, γιατί η Γεωργία τότε ασχολιόταν με την αναλογική φωτογραφία. Τι άλλο είχαν κλέψει? Με την αναλογική φωτογραφία. Με την λέγεται. Με τη φωτογραφία. Ναι, ρε παιδί μου. Με το φιλμ. Με το φιλμ, εντάξει, ναι. Λοιπόν, έχουν πάρει τέλος αυτών πράγματα αξίας μεν, αλλά όχι ζωτική σημασία. Το φαρμακείο ήταν πολύ ζωτική σημασία για μας, γιατί το φαρμακείο το είχε ετοιμάσει βασικά η μητέρα μου, η οποία ασχολείται τέλος πάντων με τον ιατρικό κλάδο. Και είχε μέσα super duper αυτές τις, πώς το λένε, ατροπίνες που σκάς στην καρδιά και βεντούζες για τα δηλητήρια του φιδιού και super duper θεραπείες και χάπια και ενέσεις για το extreme που μπορούσε να τύχει οπουδήποτε. Οπότε, εκτός από το φαρμακείο, αν πούμε, μετά άλλα συνέχισες και ταξίδευες τέλος πάντων, δεν, και φωτογραφική μηχανή είχαμε, μια μικρή ψηφιακή, συνεχίσαμε.
Τέλος πάντων, και ξεκινάει μία βλακώδης κουβέντα ότι κοίταξε να δεις, λέει, και σήμερα που έχει ρεπό ο securitas. Του λέει, μα εσύ δεν μας είχες πει ότι ο securitas. Ότι έχει. Ναι, να μην φοβόμαστε γιατί έχει security και τέτοια. Πολύ κακή εμπειρία. Μην συνεχίσουμε γιατί είναι λίγο πονάει. Πολύ κακή εμπειρία. Ψιλολογοφέραμε με τον τύπο. Τσαντίστηκε αυτό. Στεναχωρηθήκαμε, κλαίγαμε. Σκεφτήκαμε να γυρίσουμε πίσω. Και ήταν η δεύτερη κλοπή αυτή. Η πρώτη κλοπή ήταν στη Βαρκελόνη και η τρίτη κλοπή ήταν στη Νότια Αφρική. Αλλά αυτή ήταν η πιο περίεργη, η πιο μυστήρια. Οι άλλες δύο δηλαδή ήταν απόλυτα φυσιολογικές, απόλυτα δικαιολογημένες και θα τις αναλύσουμε άλλο, σε άλλο η εκπομπή. Αλλά αυτή, όλο αυτό το περιστατικό με τον τύπο στην Οαντίμπου έβαλε τη Μαυρτανία λίγο στο εντός εισαγωγικών χειρότερο μέρος, χωρίς να είναι κακή η Μαυρτανία ή ο Οαντίμπου. Εμείς δεν περάσαμε καλά λόγω αυτής της εμπειρίας. Το καλύτερο είναι πολλές χώρες. Εγώ προσωπικά βάζω όλη την Αφρική, τη Βραζιλία και το Μεξικό. Εσύ? Εγώ θα έβαζα Καναδά, Μεξικό. Και Κολομβία. Κολομβία. Και νομίζω λίγο περισσότερο το Περού από την Κολομβία. Το Περού. Εγώ θα έλεγα ότι όλες αυτές τις χώρες της Αφρικής σαν Ήπειρο, λόγω των ανθρώπων και των φυσικών ομορφιών που υπήρχαν. Αλλά ναι. Κυρίως οι άνθρωποι. Ναι, ναι. Άμα, για μένα όλο το ταξίδι ξεκινάει και τελειώνει από την εμπειρία που εισέπραξα. Άμα βάλεις για ανθρώπους, θα βάλω Καναδά, Μεξικό, Κολομβία. Τέλος. Και Βραζιλία. Και Βραζιλία, και Βραζιλία. Αχ, τι καλή πόλη. Βραζιλία είναι από τους πιο φιλόξενους λαούς ever. Ever. Λοιπόν, οπότε απαντήσαμε αυτήν την ερώτηση. Το πόσο χρόνο είμαστε το είπαμε. Επίσης που λέει πάλι ο Λεό, η συνεννόηση είναι ακόμα ένα κομμάτι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικότερα. Αυτό θα μπορούσαμε να γράψουμε ένα ολόκληρο βιβλίο. Θα το γράψω κάποια στιγμή και αυτό. Δεν μου ξεφύγει. Το πόσο σημαντικό είναι να συνεννοείται το ζευγάρι. Γνωρίζουμε ζευγάρι το οποίο χώρισε. Νομίζω δύο ζευγάρια τα οποία χωρίσανε. Μας ρωτάει η Στέφανη σε τι ηλικία ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε 29 χρονών το 2012. Τώρα είμαστε 38, γυρίσαμε το 19. Και αν έχουμε σκεφτεί να ξαναφύγουμε με τα παιδιά, ναι, το έχουμε σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά. Πέρυσι το καλοκαίρι, πριν μείνει η Γεωργία έγκυο στην Αλίκη, ετοιμάζαμε το βαν να κάνουμε ένα μικρό road trip με τον μικρό το Φίβο, που ίσως θα ήταν ενός χρονού. Τέλος πάντων, δεν μας έκατσε για διαφόρους λόγους, αλλά το έχουμε σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά. Αλλά μέχρι όχι να πάνε. Τέτοιο ταξίδι τόσο, για τόσο όχι. Μεγάλο διάστημα. Για τόσο όχι. Μεγάλο, ναι, μέχρι να πάνε σχολείο. Εγώ το σκέφτομαι. Μια Ασία κοντινή, εύκολα. Μάλιστα. Αυτό δεν το ξέρω. Λοιπόν, συνεχίζω με τις ερωτήσεις. Θα δείξει, παιδιά. Εγώ του έχω πει τον Νίκο. Υπομονή 18 χρονάκια. Με το που θα γίνει, με το που θα πάνε 18 χρονών. Λοιπόν, ωραία μου παιδάκια. Αποφασίστε τι θα κάνετε τη ζωή σας. Θέλετε να σπουδάσετε, θέλετε να ταξιδέψετε. Θέλετε. Τα κοιτάτε τον τοίχο του και το ταβάνι. Δεν ξέρω, κάντε ό,τι θέλετε. Η μαμά και ο μπαμπάς φεύγουν για ταξίδι στην Ασία. Γιατί, ναι, αυτό. Την Αργεντινή, την Παταγωνία που δεν προλάβαμε να πάμε, θα την πάμε μαζί με το Φίβο. Αυτό σου λέω. Μπορείς και για 3-4 μήνες. Δεν χρειάζεται να φύγουμε για 7 χρόνια με τα παιδιά, αλλά ναι, ένα εξάμηνο μπορούμε πολύ εύκολα. Ναι, αυτό απλά, ναι, ναι. Θεωρούμε πολύ απλά, σημαντική. Ναι, συγγνώμη να τελειώσω αυτό, ότι μετά θα φύγουμε εμείς για Ασία, από το οποίο. Εμείς θα φύγουμε σίγουρα. Σίγουρα θα το ξανακάνουμε, θα υπάρχει pin project, όπως το λένε, season 3. Νίκος και Γεωργία, αλλά όσον αφορά τα παιδιά. Θεωρούμε σημαντικό κυρίως για την κοινωνικοποίηση να πάνε σχολείο. Και ό,τι μάθουνε, δεν μας ενδιαφέρει το αν θα πάνε να σπουδάσουν ή οτιδήποτε. Αλλά θεωρούμε πολύ σημαντικό να μπουν σε αυτό το πλαίσιο. Να κάνουν φίλους, να μάθουν πως είναι να συμβιώνει σε ένα κοινωνικό σύνολο. Οπότε, μέχρι τα 6, μέχρι να πάει δηλαδή ο Φίβος τώρα είναι κοντά 2, έχουμε άλλα 4 χρόνια να σχεδιάσουμε κάτι μικρό, τρίμηνο έως εξάμηνο, με τα παιδιά, με το βαν. Έχω βλέπει 4 χρόνια είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να σχεδιάσει κάτι τόσο μικρό, τρίμηνο με εξάμηνο. Οπότε θα θέλαμε να το δοκιμάσουμε, αλλά σας λέμε από την εμπειρία, επειδή είναι και η τρίτη ερώτηση του Στέφανου και πόσο εύκολο είναι, εξαρτάται τι ηλικία έχουν τα παιδιά. Γνωρίσαμε ζευγάρια με 6χρονα, με 10χρονα, με 15χρονα. Η κάθε ηλικία έχει τις προκλήσεις της, αυτό το ξέρεις και χωρίς να ταξιδέψεις. Και αναλόγως μετά το παιδί και το σκύλινο, όπως το μάθεις, ισχύει στο ακέραιο. Εμένα νομίζω το άγχος μου θα είναι κυρίως με αρρώστια. Αν σου αρρωστήσει, τι κάνεις, πού πας, τι. Εμείς εντάξει, ήμασταν τυχεροί 7 χρόνια, δεν αρρωστήσαμε. Εντάξει, πέρα από μια γαστρεντερίτιδα που είχα πάθει εγώ στην Αιθιοπία.
αλλά πέρα από αυτό λέει, δεν είχαμε και αρρωστήσει. Και στη Ζιμπάμπουε που είχα εγώ τον πυρετό. Ήταν Ζιμπάμπουε, ναι, ναι. Αιθιοπία και κάπου αλλού δεν ήταν που είχαμε. Με πυρετό που είχε στο έτσι... Μεξικό. Α, στο Μεξικό. Που έτσι για δύο μέρες δεν ξέρω. Εκεί ποιος, εγώ ή εσύ. Εσύ. Εγώ. Σε ποια πόλη. Το έχω ξεχάσει. Έλα, α, εκεί στην, που φάγαμε τα τσούρος πρώτη πριν φορά. Την, πριν την Τεκίλα. Ναι. Πριν πάμε στην Τεκίλα. Ναι. Η Τεκίλα είναι πόλη βασικά. Και, πόλη. Και ποτό. Οπότε... λοιπόν, εγώ λέω να παίξουμε άλλη μια τραγουδάρα. Να κλείσουμε. Και το προηγούμενο, το Dies Irae Años και το αυτό, είναι από Los Angeles Azules. Μεξικανό γκρουπ γαμάτο, πάρα πολύ ωραίο. Θα παίξουμε ένα τραγουδάκι από αυτούς και θα κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί δεν είδα και άλλες ερωτήσεις και κάτι θα βρούμε να πούμε. Α, να ευχαριστήσουμε. Α, δεν έχω κλείσει το μικρόφωνο. Δεν το έχεις κλείσει, ναι. Να... όχι να ευχαριστήσουμε. Να πούμε για τον Παρούση που δεν είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Αυτό θα πούμε λοιπόν στην αποφώνηση. Ωραία, άντε γρήγορα το τραγουδάκι, για. Tus labios rojos. Y cómo no acordarme de ti. De qué manera olvidarte. Si todo me recuerda a ti. Λοιπόν, επειδή έχουμε και άλλες ερωτήσεις και δεν θέλουμε να τις αφήσουμε πίσω. Λοιπόν, η Μαυρτανία, ναι, απάντησε ο φίλος μας από τη Λισαβόνα. Α, ο Νι Γάμα Ρο Έψιλον πρέπει να είναι Νίκος, Γιώργος, Ρίτα, Έλενα. Έλενα, μάλλον, ναι. Η Μαυρτανία, όπως λέει πολύ καλά ο φίλος από τη Λισαβόνα, είναι κάτω από το Μαρόκο, είναι Ατλαντικός, Δυτική Αφρική, Βορειοδυτική Αφρική είναι Μουσουλμάνη, είναι Τίγκα Σαχάρα. Πολλά ναρκωτικά, πολλά όπλα γενικότερα και καλύπτονται όλα αυτά, τα βάζουν όλα μέσα σε κουτιά με ψάρια γιατί έχουν πολύ αλληλεία αυτοί. Λέει ο φίλος ο Γάλλος, ποιον διάστημα θα παίρνατε μαζί σας για μία εβδομάδα και γιατί. Είναι εύκολη απάντηση. Ποιον? Το Λεωνίδα. Και εγώ το σκεφτικά. Το γιατί είναι, δεν χρειάζεται να το ρωτήσουμε, για να τρώμε καλά. Όχι, γιατί έχει χιούμορ, είναι ωραίος. Και χωρίς να θέλουμε τώρα να γλύψουμε, αλλά να το δεν τον γλύφουμε, όχι. Και άλλη μία ερώτηση, κάτι που δεν θα ξεχάσετε ποτέ από κάποιο ταξίδι. Είναι πολλά, Ειρηνή. Αυτό που δεν μπορείς να ξεχάσεις ποτέ, είναι, εγώ προσωπικά, είναι το συναίσθημα της ελευθερίας. Αυτό ότι ξυπνάω, έχω, δηλαδή ειδικά μέσα σε 2-24 ώρα, δεν ήξερα αν το δεύτερο 24 ώρα είχαμε, ήταν ταξιδιωτική μέρα. Μια εκπομπή θα την εφερώσουμε στις... Στην καθημερινότητα. Ναι, 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 το είπα. Αλλά αν ήταν ταξιδιωτική μέρα, δηλαδή ξέρω εγώ, ξεκινάμε σήμερα από τη Χαλκίδα, πάμε έχουμε προορισμό να πάμε, ξέρω εγώ, Θεσσαλονίκη και το πάμε σπαστό, ξέρω εγώ, Αλιβέρη, Χαλκίδα, Χαλκίδα, Λαμία, Λαμία. Στο Βόλο κάνει στάση για Τσίπουρα. Πώς φαίνεται η αλκοολική. Βόλο, Κατερίνη, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, έτσι το σπάγαμε όταν ήταν ταξιδιωτική μέρα, ταξιδιωτικό το σκέλος. Οπότε, αν εγώ από τη Χαλκίδα είχα φτάσει την τρίτη μέρα στη Λαμία. Προσπαθούσα να σκεφτώ πού είχα μείνει πριν μία μέρα, πριν δύο μέρες, το οποίο ήταν πολύ δύσκολο. Το λέω το πρωί σε μία μέρα, το βράδυ έχει στάσει, την επόμενη μέρα ξυπνάς, τη δεύτερη βραδιά πάλι σε τρίτο μέρος και λες τώρα την προηγούμενη μέρα, δηλαδή τρίτη βράδυ έχει στάσει στο Βόλο, ξέρω εγώ. Ενώ τη δεύτερη ξεκίνησε από Χαλκίδα, το οποίο όλο αυτό δεν σου είναι οικείο, είσαι σε μία χώρα που δεν ξέρεις. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το ξεχάσω ποτέ. Και επίσης γενικότερα δεν είχαμε την αίσθηση του χρόνου. Εμένα αυτό μου άρεσε. Δηλαδή ποτέ δεν ξέρω, δεν αναρωτήθηκα τι μέρα είναι. Τι ώρα είναι. Τι ώρα είναι. Τι μοναδικό, ώρα είναι, ναι, okay, το μοναδικό, η μοναδική φορά που κοιτάγαμε το ρολόι γενικότερα και μας ένοιαζε ήταν μην είναι Κυριακή.
για να περάσουν τα σύνορα. Γιατί τις Σαββατοκύριακα γενικότερα είχαν περιορισμούς, κλείνανε πιο νωρίς και όλα αυτά. Όταν ήταν να περάσουν οδικά σύνορα, πάντα κοιτάγαμε να είναι καθημερινή. Ήταν από τις λίγες φορές που βάζαμε ξυπνητήρι να ξυπνήσουμε νωρίς, να περάσουμε, να ξεμπερδέψουμε, να πάμε να ψάξουμε στην επόμενη χώρα τον πρώτο σταθμό προορισμό. Όλο αυτό. Και άλλη μια ερώτηση, πού θα μένατε για πάντα? Εγώ για πάντα, πολύ εύκολα το απαντάω, στη Ζιμπάμπουε, σε ένα ορφανοτροφείο που περάσαμε 1,5 μήνα στο Ετανντουέν. Είχαμε παίξει και ένα τραγουδάκι στην πρώτη εκπομπή και θα μιλήσουμε και αυτό, μπορώ να το κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή. Εκεί θα μένα για πάντα, έχουμε ξεμείνει από χαλί. Λοιπόν, εγώ πάλι δεν το έχω βρει νομίζω. Το για πάντα. Δηλαδή, χώρα, ας πούμε, συγκεκριμένα, δεν μπορώ να πω. Ο Καναδάς ήταν πολύ όμορφη χώρα, πολύ πάντα, οργανωμένη, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να μείνω εκεί για πάντα. Το για πάντα το δικό μου είναι μια πενταετία. Εγώ βλέπω τη ζωή μου τα επόμενα 5 χρόνια, δεν τη βλέπω τα επόμενα 30 χρόνια. Ναι. Οπότε το για πάντα το δικό μου, δηλαδή το ότι στο Αλιβέρι είμαστε τώρα 2 χρόνια, από το Φλεβάρι του 19 και έχουμε κλείσει 2 χρόνια, τώρα έχουμε Μάη, εγώ βλέπω την επόμενη τριετία. Στην επόμενη τριετία θα κάτσω να δω και να πω, ξέρεις τι, πώς τα πέρασα, τι άλλο μπορώ να κάνω, πού άλλο μπορώ να πάω και ούτω καθεξής. Οπότε το για πάντα, το ότι θα έφευγα τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν δεν είχα τις υποχρεώσεις που έχω, με τα παιδιά κυρίως, και μου έλεγες πάρε τώρα ένα εισιτήριο, θα σου έλεγα πάω εκεί πέρα, να κάτσω για 5 χρόνια, στο ορφανοτροφείο. Έτσι, και να περάσω έτσι πώς τα πέρασα, γιατί εγώ στο μυαλό μου έχω την εμπειρία την τότε. Οπότε εγώ τότε. Θα τη. Πώς το λένε. Για τα επόμενα 5 χρόνια θα έμενα, ναι. Εντάξει, μπορεί και να σε ακολουθούσα. Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό. Ω, καλά, εννοείται. Smells like a beer. And they sit at the bar and put bread in my jar and say man. Λοιπόν, ερωτήσεις τελειώσαμε. Πάμε να αποκαταστήσουμε λίγο την ιστορία. Στην πρώτη εκπομπή λοιπόν είχε κάνει η Γεωργία ένα μικρό πλάνο και είπαμε τις επιρροές μας και το τι μας έδωσε κίνητρο και το πού πήραμε ιδέες και όλα αυτά. Και αναφέραμε τον Άκη με τη Βούλα, ένα ζευγάρι Έλληνες, ο Άκης ο Τεμπερίδης και η Βούλα Ενέτο, οι οποίοι κάνανε από το 2007 μέχρι το 2010 το γύρο του κόσμου. Το ταξίδι το είχαν ονομάσει The World of Road. Μπορείτε να το γκουγκλάρετε, θα βρείτε απίστευτο υλικό. Και όντως ήταν. Κάνανε ακριβώς αυτό που κάναμε κι εμείς, ταξίδι με αυτοκίνητο, road trip, σε όλες τις υπήρους το κάνανε τα παιδιά. Δεν έχεις χρόνο, παρακάτω. Λοιπόν, αυτό που δεν αναφέραμε όμως και ήταν σημαντικότατη επιρροή και τον παρακολουθούσαμε και πριν μας μπει το μικρόβιο του road trip, είναι τον Δημήτρη τον Παρούση, ή αλλιώς Go Δημήτρης, ο οποίος είναι ένας Έλληνας δημοσιογράφος, backpacker, ο οποίος για 7 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ας με διορθώσει αν με ακούει, γιατί μιλάμε με τον Δημήτρη, λοιπόν, έκανε ταξίδι οδηπορικό δημοσιογραφικό στη Λατινική Αμερική. Ο Δημήτρης είναι, αν όχι ο πιο θετικός, από τους πιο θετικούς ανθρώπους που έχουμε γνωρίσει ever, ανεξαρτήτου εθνικότητας. Τρελός, θετικός, γελαστός, έχει το δυνατότερο φτάρνισμα ανθρώπου, ανθρώπινου, ανθρώπινο φτάρνισμα. Είναι ένας μικρός θεούλης, τον αγαπάμε υπερβολικά, έχουμε χαρεί πάρα πολύ γιατί εμείς τον γνωρίσαμε στο Περού. Μας βοήθησε πάρα πολύ γιατί εκείνη την περίοδο ψάχναμε να αφήσουμε το αυτοκίνητο για να έρθουμε Ελλάδα. Τον αγαπάμε υπερβολικά, του ζητάμε συγγνώμη που τον ξεχάσαμε, να τον αναφέρουμε ως επιρροή, αλλά ήμασταν και λίγο απροετοίμαστοι, όπως είμαστε μονίμως απροετοίμαστοι. Μου λέει το κόψεις απότομα. Ναι, το έκοψα λίγο απότομα γιατί ζοριζόταν η Αλίκη. Η Αλίκη, κοιτάξτε, ζορίζεται. Είναι μια χαρά μου στην αγκαλιά της μανούλας της. Όλα καλά θα πάνε. Εννοείται. Ναι, αυτό το για τον Παρούση είναι, δεν ξέρω και εγώ πώς τον ξεχάσαμε πραγματικά. Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι τρομερή έμπνευση, δηλαδή άμα θέλεις να πεις. Έχει τρομερή ενέργεια αυτός ο άνθρωπος, αυτό ρε παιδί μου. Ισχύει. Και σου δίνει πολύ και κουράγιο και θετική ενέργεια.
Και άμα κάτσει και διαβάσει. Εγώ θυμάμαι τον διάβαζα τον Παρούση πριν καν σχεδιάσουμε το οτιδήποτε και έλεγα ρε το μπούστι. Έτσι ακριβώς. Με πολύ καλή ζήλια και έλεγα ρε το μπούστι. Τι ωραία περνάει, πόσο ωραία τα γράφει, πώς πάει και τα ψάχνει, τι κάνει. Και μιλάμε ότι ο Δημήτρης έκανε ταξίδι ξεφτυλισμένα, φτηνά, πολύ χαμηλό budget, ούτε χορηγίες ούτε και τίποτα. Ήταν backpacker τότε. Ναι, ήταν με μια backpack πολύ μικρή. Εντάξει, αν έχουμε στο μυαλό μας ένα backpacker Ευρωπαίο που έχουν αυτές τις 20 λίτρες πίσω που κουβαλάνε την Άρτα και τα Γιάννενα, ο Παρούς είχε ένα τσαντάκι μικρό Eastpak, ας πούμε, πολύ πολύ minimal. Τα κατάφερνε, άμα κάτσεις και διαβάσεις τις ιστορίες του, πώς τα κατάφερνε κάθε φορά και έβρισκε την άκρη και το ένα και το άλλο. Πολύ γλυκιά ζήλια, πραγματικά. Χωρίς να έχω ονειρευτεί, το ξαναλέω αυτό, χωρίς να έχω ονειρευτεί ποτέ να ταξιδέψω όπως ταξιδέψαμε μετέπειτα. Εμείς ευχαριστούμε, μας γράφουν τα παιδιά και εμείς σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε, έχουμε άλλα 5 λεπτά νομίζω, ετοιμαζόμαστε και εμείς σιγά σιγά να πάμε την Αλίκη για μπάνιο, τα κλασικά. Οικογενειακά. Το επόμενο ραντεβού είναι τη Δευτέρα 6 με 8. Η ώρα είναι η ίδια, απλά άλλαξα από Τρίτη, πήγαμε Δευτέρα, οπότε μεθαύριο. Να ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά το Λεωνίδα, το Θείο Λεό, το ναι. Θείο Λεό. Radio Pin Project, από τη συχνότητα ευχαριστούμε του... Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας ακούτε. Καλά εννοείται, χωρίς εσάς δεν... Ναι, χωρίς εσάς δεν... Από τη συχνότητα του Σαμάνου Radio, έλεγα. Mm-hmm. Γιατί άμα δεν μπαίνει στο σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Έτσι.
Ένα καλό βράδυ από εμάς. Καλό σας βράδυ, καλό Σαββατόβραδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Και ραντεβού πάλι τη Δευτέρα, 6 με 8. Πήγαινε και ένα μπάνιο, ο καιρός είναι πολύ ωραίος. Ελάτε στην Εύβοια. Έχει πολύ ωραίες παραλίες. Έχει ωραία. Βέβαια είναι ακόμα κρύα η θάλασσα, εντάξει. Έτσι για το ότι τελείωσε η καραντίνα, σιγά σιγά βγαίνουμε προς τα έξω. Τώρα το 15, από 15, παιδιά από 15. Μην ξανοίγεστε ακόμα. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 6 ώρα. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy.